Μαλάκαρες, έλα μποτζόρνο ατούτη στα 15 μετά τις 8. Ευτυχώς δεν είναι εδώ ο Τίνος για να αρχίσει να κράζει. Ευτυχώς δεν είναι εδώ, σε λίγο θα τον έχουμε στις κλειφιτιές. Βγήκαν 8 και 4 και 5 τα παιδιά. Χαλαρά διαφημίσεις, μπήκαμε 8 και 4, αλλά θα πάμε μαζί καρφίτσα μέχρι και τις 10. Με ήλο τα κούλ εδώ στα όφωνα, με τον Κοτσαρή κάπου στη ζωγράφο εκεί να συνούνται απέναντι με Καζαμπάκα πώς θα βγει με την κλειμφιτιά, και με την φιλενάδα μας την Ριανόν Μπλου να σας περιμένει ως οικοδέσποινα στο Facebook του Μετρόπολης, εκεί όπου ο Αλέξανδρος, ο head manager Βανεσιάδης, έχει βάλει μια εξαιρετική κορασίδα, συνοπαδό. Έτσι, ο παδό της Λίτς και της Εθνικής Αγγλίας δεν κρατιέται, λέει. Παρασκευούλα είναι σήμερα και θα πεταχτούμε στο εξωτερικό, λέει, για να δούμε τριμεράκι. Βέβαια, σήμερα κάποιοι έχουν πεταχτεί στην Αθήνα για να δουν τα εγγένεια της Νέας Φιλαδέλφειας, πρώην Νέας Φιλαδέλφειας, Αγίας Σοφιάς, ο Παπαρένα. Εκεί όπου θα βάλω ένα ευρώ εγώ, θα τον έχουμε σε λίγο. Τι θα γίνει τελικά, για να ξέρουμε, θα μπορείτε να βγάλετε. Anyway, λοιπόν. Καλημέρα ρε σκουμπαράκια, ερχόμαστε, λέει ο Μπάμπης. Καλημέρα, θα ήθελα αν δεν είναι κόπος στον κύριο που περνάει κλιμακτήριο να μεταβιβάσει στο φίλο του τον Πασχαλάκη τα συγχαρητήριά μου. Αυτό τώρα η Ρακλή πρέπει να το διαβάσω να ακούει. Περίμενε τώρα να συνοηθούν εδώ για να το κάνουμε κουβεντολό, γιατί είσαι και λίγο τσίκλας. Λοιπόν, καλημέρα κουμπαράκια από εξωτική μαγευτική Επτάλοφο. Ναι, παλιά γειτονιά Επτάλοφο City, Seven Hills, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αγαπάμε και εκείνη την πλευρά. Ξηροκρίνη Επτάλοφο είναι τα πολύ παιδικά μας χρόνια. Έτσι, μετά, εντάξει, γίναμε εδώ του πιωτάκια μετά τα 8, μετά τα 9. Λοιπόν, Νίκο μου λέει, κάνε μια αναφορά για το φιλικό που διοργανώνει ο Δήμος Απελοκήπων για το Τούβλο. Για το Τούβλο. Α, ναι, ναι, τώρα το έπιασα. Νίκο, στείλε μου λίγο ώρα να το προωθήσουμε λίγο. Ώρα, μέρος, ακριβώς, για να το τρέξουμε λίγο το θεματάκι. Λοιπόν, με ήλο τα κουλ, με παιδιά, αν δεν μπορείτε να το βγάλετε έτσι, βγάλτε τον τηλεφωνικό. Αν δεν μπορείτε, Κάζα, μ' ακούτε. Εάν δεν μπορείτε να το βγάλετε έτσι, βγάλετε τον τηλεφωνικό. Εντάξει, μην καθυστερούμε. Λοιπόν, είπαμε, με τις κλειφιτιές δεν τα πάει καλά. Λοιπόν, θα ξεδιπλωθούμε σε μια μέρα όπου έχει πάρα πολύ ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί. Επιτέλους επιστρέφουμε στην δράση. Επιτέλους επιστρέφουμε στην ποδοσφαιρική μας έτσι καθημερινότητα. Με full αγωνιστική, εντός, εκτός συνόρων. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ερευνητή. Έτσι, δεν ξέρω για εσάς που ψάχνετε διάφορα πραγματάκια, αλλά γενικότερα σήμερα η μέρα έχει πολύ σουσού. Τον έχουμε? Όχι, δεν τον έχουμε τον Αντίνο. Θέλω να τον έχω σήμερα, γιατί έχω πολύ ψωμί όσον αφορά το κομμάτι του σαν σήμερα. Έχουμε πολύ ψωμί για το κομμάτι του γηπέδου της ΑΕΚ, όπου οι φίλοι της ΑΕΚ ζουν το δικό τους όνειρο και πραγματικά εγώ τους χαίρομαι. Πραγματικά τους χαίρομαι και από έξω παρατηρώ με έτσι ωραία, με μια γλυκιά κι εγώ έτσι ματιά αυτό που ζουνε, και σκεφτόμενος ότι κάποια στιγμή θα το ζήσουμε και εμείς το καινούριο γήπεδο, όπως και ο κόσμος του Παναϊκού, όπως και ο κόσμος του Άρη. Πας και ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο, παιδιά, πας και το δώσουμε λίγο ένα κλικ προς τα πάνω, γιατί με αυτά που βλέπουμε και βιώνουμε καθημερινά, μόνο προς τα κάτω, πιστολές, κραξίματα, πάνε στον Πρωθυπουργό, φύγε εσύ, δεν σε βάζω σένα, δεν σε κάνω. Λοιπόν, σε μια μέρα που έχουν προκύψει και ειδήσεις, σε μια μέρα που είναι η επόμενη της υπογραφής του Πασχαλάκη, και σαφώς θα ήθελα να τον έχουμε τον Τίνο να το σχολιάσουμε και παρεούλα μαζί και επίσημα, σε μια μέρα που έχουμε επίσης μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο και έχει να κάνει με Λαραμπή και σιρήνες από τα Εμιράτα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει. Αν δεν ξέρω αν προλαβαίνει να γίνει και αυτό στο φετινό Ολυμπιακό. Σε μια μέρα που ΠΑΟΚ, Άρης και όλες έτσι οι ομάδες ετοιμάζονται για την έκτη αγωνιστική, όπου πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και πολλά σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα. Αλάνια, πείτε μου να ξέρω τι θα κάνω, να ξεχυθώ, να μολυθώ μόνος μου ή να περιμένω τον Τίνο. Άμα ένα μου πείτε σε 20 λεπτά, σε 10, πάρτε τον τηλέφωνο άμα δεν μπορεί, ρε παιδιά. Πάρτε, να ξέρω τι θα κάνω και εγώ, έχω εδώ 100 θέματα. Λοιπόν, η επικοινωνία πάντως γίνεται και στο Instagram, εκεί που έχουμε αναρτήσει την φωτογραφία του κουλ και του ραπ, όπου ο ραπ ετοιμάζεται να πάει κάπου, δεν ξέρω αν θα είναι στα εγγένεια. Εγώ πάντως θα έβαζα σήμερα ένα ευρωπουλάκι ότι ο Ντίνος μπορεί να βρεθεί στα εγγένεια εκεί της αγαπημένης ΑΕΚ κατά την εφηβική του ηλικία, λόγω του τερματοφύλακα που γούσταρε και ήταν ερωτευμένος και καψούρης. Ναι, είναι πολύ δυνατή η Ryan Blue. Πάμε να δούμε, εφόσον έχουμε αναμονή, τι έχουμε σαν σήμερα.
Σαν σήμερα έχουμε συναυλία και ρεκόρ το 83. Το ΆΚΑ κάνει τότε γένεια και σημειώνεται ρεκόρ προσέλευσης με τον Νταλάρα. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στον χώρο των σταδίων, τότε είχε γράψει το περιοδικό Rolling Stone. Το 83 λοιπόν ο Νταλάρας γεμίζει το ΆΚΑ ασφιχτικά και κάνει ασύλληπτο ρεκόρ για τα ελληνικά τότε δεδομένα. Superman The End Cult σήμερα, Iron Man Now. Καλημέρα κουμπαράκια. Ωραία Νικόλα, ωραία. Επομένως, στη μνήμη του Νικόλα, του Κιτσάνη, αλλιώς Τούβλο, έχουμε φιλικό την Δευτέρα. Έχουμε φιλικό την Δευτέρα, 3 του Οκτώβρη, 4 η ώρα, στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ό,τι βλέπω από κάτω είναι χορηγός και το φιλαράκι μου ο Δημήτρης. Έτσι, ο Μανάρης με το ευλογημένο και πάντοτε σε τέτοια είναι δίπλα. Καλημέρα Μιτσάρα. Συμμετέχουν παλέμαχοι του ΠΑΟΚ, παλέμαχοι Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών, παρατήματα της Βορείου Ελλάδας, η μεικτή παλεμάχων Δήμου Αμπελοκήπων Μένε Μένης, για ένα πολύ αγνό ΠΑΟΞάκι μας, το οποίο δεν άφηνε τον ΠΑΟΚ ούτε δευτερόλεπτα από κοντά, χιλιόμετρα τελείωτα, έτσι για τον Νικόλα τον Κιτσάνη ή αλλιώς Τούβλο. Πολύ σημαντικό τουρνουά ποδοσφαίρου, στη μνήμη λοιπόν του Νίκου του Κιτσάνη. Θα το πούμε και τη Δευτέρα. Καλά που μου το έστειλες φιλαράκι. Καλημέρα Νικόλα, πάρ' το πάνω σου. Ναι, δεν γίνεται, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, να ξεδιπλωθούμε. Χριστάρα, καλημέρα και σε σένα. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε γενικότερα άλλο σας σήμερα. Έχουμε ωραίστη Μακρύ σας σήμερα, τεράστιος Έλληνας ηθοποιός. Γεννήθηκε το 98, πέθανε το 75. Έκανε το ρόλο συνέχεια έτσι του Πότη ο Ρες Μακρύ. Σαν σήμερα έχουμε τον τεράστιο γίγαντα, έτσι, τον τεράστιο γίγαντα Νικόλας Ρίζος, κωμικός από τους πολύ δυνατούς του 24 γεννηθής, νομίζω και αυτός αεξής, το 99 μας έφυγε ο τεράστιος Νίκος Ρίζος, ενώ σαν σήμερα έχει γεννηθεί και η μεγάλη ασύλληπτη κουκλάρα, θα λέγαμε ότι είναι σεξ σύμβολο ομορφιάς εδώ και αρκετές δεκαετίες πλέον, Μόνικα Μπελούτσι, Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο, του 64 είναι. Άρα τα χρονάκια της πλέον αρχίζουν και γίνονται πολλά, από το 64, 36, 58. Λοιπόν, Μόνικα Μπελούτσι, λοιπόν, Ρίζος και Μακρύς σαν σήμερα γεννήθηκαν. Σαν σήμερα πέθανε ο τεράστιος James Dean. Είναι πολύ μικρή ηλικία βέβαια, το 31 γεννηθείς, το 55 μας έφυγε. Όπως και ο Charles Richter, Αμερικανός γεωφυσικός, είναι αυτός που ανακάλυψε και την κλίμακα μέτρησης μεγέθους των σεισμών. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κοσμά. Ναι, τη βλέπω την σειρά, αλλά δεν τη βλέπω, τη βλέπω σολαδούρα, γιατί δεν γουστάρει πολύ η σύζυγος. Αυτά εκεί με τα αίματα και δεν συμμαζεύει τώρα πρωί πρωί. Είναι λίγο τριλεράκι, λίγο έτσι, και δεν τα γουστάρει και δεν τα βλέπουμε. Λοιπόν, ο Αθανάς εδώ πέρα μου λέει cool, δεν κρατιόμαστε το αεξάκι μου. Και μου στέλνει και μια φωτογραφία από εξωτική Γερμανία με πάχνη και με κρύο στο δρόμο. Να, αυτά δεν τα θέλω καθόλου. Αυτά δεν τα θέλω καθόλου, δηλαδή. Τώρα πού να ξυπνάς έτσι. Εμείς ξυπνάμε έτσι, παιδιά, 20 μέρες το χρόνο και τρελνόμαστε. Χρόνια πολλά στην Τώρα, τη μικρή εξερευνήτρια, λέει ο φίλος μου Βασίλης, που κάνει παιχνίδι με την ημέρα. Καλημέρα, cool, καλημέρα, ραπ. Να πάει ο καθένας όπου θέλει, ας πάει και ο Πασχαλάκης, εμείς πάω και είμαστε. Ναι, στην τελική εκεί καταλήγουμε άπατες. Βέβαια, αν ο Πασχαλάκης ήταν ένας παίχτης άλλης προδιαγραφής, δηλαδή ο Πασχαλάκης ήταν, ξέρω εγώ, ένας παίκτης που μας πονούσε αν έφευγε, γιατί ο Πασχαλάκης, τώρα μια του το συζητάμε και θα ήθελα και το τίνω εδώ, γιατί ξέρουμε την αδυναμία του και τη δικαίωσή του, που είπε ότι εδώ καιρό θα υπογράψει εκεί. Αν ο Πασχαλάκης π.χ. ήταν ο Βιερίνια, θα γινόταν αίμα κι άμμος, θα γινόταν. Αν ήταν ο Βιερίνια, ξέρω εγώ, ακόμα και στα 32 του. Να, ο Βιερίνια τέλειωνε το συμβόλαιο στα 32. Θα γινόταν χαμός. Ο Πασχαλάκης εδώ και ένα χρόνο, 6 μήνες, δεν έχει κληθεί από τη διοίκηση. Ο ΠΑΟΚ αποφασίζει να αλλάξει πάρα πολλά. Δεν τον ανανέωσε. Ο άνθρωπος και αυτός ξενέρωσε. Και τέλειωσε όλη η ιστορία πολύ όμορφα, ήρεμα και γαλήνια. Λοιπόν, ο Ράπλε είχε μια συμπάθεια
Ναι, ο Ράπ είχε μια συμπάθεια συνάκη το Χριστίδη. Αλλά η ομάδα του μέχρι το Λύκειο ήταν Άρης. Και ας πουλάει παπά, ο παπατζής, λέει ο Μπίλης. Ναι, ο Χριστίδης ήταν καψούρα του, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Γενικώς τα είχε με τους τερματοφύλακες, τους γούσταρε πάρα πάρα πολύ. Επομένως, για τον Πασχαλάκη που υπέγραψε στον Ολυμπιακό, τα είπαμε και χθες. Μάλλον δεν τα είπαμε χθες, γιατί η είδηση βγήκε μετά. Γελάτε εσείς απέναντι, έτσι δεν βγάζετε άκρη. Παιδιά, έχουν μαζευτεί τρεις νοματέοι τώρα απέναντι, να σας βάλω λίγο στο mood και προσπαθούν να βγάλουν άκρη με το Τίνο για το clean fit. Πάτα βελάκι, πιο βελάκι, δεν έχω βελάκι, έχω τόξο. Δηλαδή τώρα πραγματικά είναι αυτό που λέμε κάθε πράγμα στον καιρό του εφηλτόρ. Το βάζετε τον άνθρωπο να κάνει clean fit στα 55 του, πόσο 54 ο Τίνος. Πού να το βάλει τώρα, βγάλτε τον από το τηλέφωνο να τελειώνουμε μετά τις 8.30, να τελειώνουμε, να ξεπερδεύουμε λίγο, να θέλω να τον τσιγκλίσω λίγο κιόλας σήμερα μέρα που είναι, δηλαδή μόνο αυτός θα μας τσιγκλίζει. Λοιπόν, επομένως το θέμα Πασχαλάκη για να το αφήνουμε στην άκρη και να πάμε στα θέματα της επικαιρότητας για Άρη ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό το ντέρμπι, ΑΕΚ γήπεδο σήμερα, παρέλαση με παίχτες εκεί διεθνείς, κάποιους ξέχασαν, κάποιους φώναξαν, κάποιοι θα πάνε. Κάποιοι θα πάνε, θα το δούμε όλοι, δεν το συζητάμε, είπαμε. Χαρά όλων μας να βλέπουμε τέτοια γήπεδα. Είχαμε μόνο το Καραϊσκάκης, ούτε το ΆΚΑ, παιδιά. Το ΆΚΑ, να ξέρετε, είναι ένα στάδιο, δεν είναι γήπεδο ποδοσφαιρικό. Το ξέρετε, βεβαίως, στάδιο κουλουάρ, μαμού, μεγάλο για Ολυμπιακούς αγώνες, γήπεδα ποδοσφαίρου. Ένα Καραϊσκάκη, ένα τώρα τη ΆΕΚ και η Αγία Σοφιά, ο Παπαρένα και τελειώσαμε. Μετά είναι το χάος. Μετά είναι γήπεδα μισού αιώνα και βάλε. Τούμπα, Άρης εδώ, Βικελίδης, το Καφτατζόγλου εδώ προχθές, το λυπήθηκε η ψυχή μου. Το λυπήθηκε η ψυχή μου, παιδιά. Πραγματικά το λυπήθηκε η ψυχή μου. Δεν είναι γήπεδο εδώ να παίζει μπάλα. Το πιο σύγχρονο, το πιο μεγάλο πήγε έπαιξε ο Ηρακλής με νίκη Βόλου. Το καρφώσαμε 0-1 βεβαίως, μόλις είδαμε το χωράφι και στοιχηματικά αυτά τα εκμεταλλευόμαστε. Έτσι δεν το συζητάμε. Τι είναι αυτό τώρα, γήπεδο, άμα δεν πάει κανένας εκεί, ο Ηρακλής αν δεν ανέβει ή αν δεν πάει ο ΠΑΟΚ, το γήπεδο αυτό σε 5 χρόνια, πώς βλέπουμε κάτι εγκαταλειμμένα κτίρια, θα λέμε τι ήταν αυτό εδώ πέρα, έτσι ακριβώς θα μείνει και το Καφτατζόγλου. Φοβερά πράγματα. Πουλ καλημέρα, ο Πασχαλάκης θα έχει θέματα στα σουτ. Το Καραϊσκάκη στάδιο, τι στάδιο, το Καραϊσκάκη δεν έχει κουλουάρ. Όχι, ποδοσφαιρικό γήπεδο είναι το Καραϊσκάκη. Είναι, δεν το έπιασε στο επωνούμενο μάλλον Σμαράγδα, μιλάω για γήπεδα ποδοσφαίρου. Ναι, γήπεδα ποδοσφαίρου. Ναι, το σωστά. Ο Ολυμπιακός θα έχει. Ναι, το τώρα κατάλαβα το υπονοούμενό σου. Ο Ολυμπιακός θα έχει θέματα στα σουτ γιατί έχει αργού στόπερ και οι αντίπαλοι θα παίρνουν rebound από τις αποκρούσεις και είναι γρήγοροι. Παιδιά, πραγματικά με τους παλεμάχους κάποιες φορές σε μένα συνεντεύξεις με κουράζουν. Μπορεί να λένε τα ίδια και τα ίδια. Όχι όλοι, μιλάω τώρα για παλεμάχους δεκαετίας 70-80. Οι νέοι παλέμαχοι π.χ. Μπορμπό και άκουγα προχθές εδώ και τρελάθηκα. Έτσι, έκανε ανάλυση. Ο άνθρωπος ήταν κούκλος. Λοιπόν, προχθές άκουσα τον Οικονομόπουλο και είπε ένα μαγικό για μένα. Ένα μαγικό που μπορεί να το σκεφτόμασταν, αλλά δεν το λέγαμε. Ο Πασχαλάκης λέει για ένα θέμα, λέει. Κουράζει τους συμπαίχτες του. Και όταν το ρωτάει ο Πετρωτός γιατί κουράζει, γιατί δεν μπλοκάρει ποτέ την μπάλα, σταματήσει η ροή του αγώνα. Την αποκρούει, τη βάζει πλάγια, τη βγάζει προς τα έξω, συνεχίζουν να επιτίθονται οι άλλοι. Το ποδόσφαιρο σταματάει, το μπλοκάρει ο τερματοφύλακας, λέει. Δεν παίρνουν ανάσα οι συμπαίχτες του. Και έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Και πολλά γκολ ο ΠΑΟΚ έτσι τα έφαγε. Δεν απαξιώνω, το ξαναλέω, την παρουσία του Πασχαλάκη, τον οποίο και τον συμπαθώ πάρα πολύ σαν προσωπικότητα. Και σαν τερματοφύλακα θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το πρόσημο στον ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια. Όχι θετικό, πολύ θετικό. Απλά το ξαναλέω ότι το ποδόσφαιρο πλέον πάει να γίνει κάτι άλλο. Να έρχεται από πίσω ο τερματοφύλακας, να παίζει και τον ρόλο του λίμπερο, να μπλοκάρει, να ρεμεί την ομάδα, να την κατεβάζει σωστά την μπάλα την κατευθείαν, να μην τη βγάζει πλάγια ό,τι κατευθείαν. Να δίνει ανάσα στους συμπαίκτες του. Είναι πάρα πάρα πολλά. Και ο Ολυμπιακός πλέον με τα στόπερ αυτά που του έμειναν, ναι, λογικά θα έχει θέματα. Του έχει μείνει μόνο Σισε και ο Παπασταθόπουλος. Ο Μπα εκτός, ο Ρέτσος εκτός, θα έχει θέματα εκεί. Βέβαια θα δούμε και το μάτς, νομίζω θα βρεθεί άκρη. Ο Παντελάκης είπε κάποτε στον Ασλανίδη, τότε με τη Χούντα, αν πέσει το αεροπλάνο, τώρα που θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Κούδα. Τον Πασχαλάκη δεν τον ήθελε. Ο ΠΑΟΚ τέλος και γι' αυτό έφυγε. Ναι, εντάξει, άλλη ιστορία τώρα με Κούδα, άλλη με Πασχαλάκη. Τότε ο Κούδας είναι και είναι, παραμένει η σημαία του ΠΑΟΚ. Ο Πασχαλάκης είναι ένας τερματοφύλακας πολύ καλός που έκανε στο ΠΑΟΚ το πικ του. Καλημέρα, Κουλ. Είδες επεισόδια. Ναι, είδα. Φαγωθήκατε σε όλα τα βλέπω. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα. Το Τίνο δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε σε αυτό το ημίωρο. Αλλά θα τον έχουμε στην πορεία. Βάζω και ένα ευρώ. Δεν ξέρω με ποιον θέλει να κεράσω καφεδάκι. Ότι θα είναι σήμερα στην Αγία Σοφιά εκεί ο Παπαρένα. Εκεί όπου γίνεται καθημερινά παρτάκι και το χαίρομαι αυτό που γίνεται. Η ΑΕΚ το 89 είναι το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχω δει στην Ελλάδα, λέει. Φιλαράκι, θα τίνω να συμφωνήσω μαζί σου. Τίνω να συμφωνήσω, αν και μικρός και
όχι τόσο μύστης του ποδοσφαίρου, γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι τα πάντα εκείνος στα 12-13, αλλά έχω την εντύπωση ότι ΑΕΚ εκείνο το διάστημα και λίγο πιο μετά, και με Καρά και με Μελισανή που έλεγαν και πραγματάκια, αλλά η ομάδα της ΑΕΚ ήταν εξαιρετική. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο εκείνο το διάστημα. Πραγματικά πήγαινε στη Φιλαδέλφεια και μετρούσες δάχτυλα. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο. Πολύ δυναμική ανακοίνωση του ψηφού ΠΑΟΚ. Τέτοιες ανακοινώσεις θέλουμε, λέει ο Χρυσταράς. Ναι, για το τι μας απέναντι από την κυβέρνηση, ξεκάθαρα. Καλημέρα γλυκά αγόρια του Ραδιομεγάρου. Εγώ πιστεύω πως ο Πασχαλάκης θα το δώσει δανεικό πάλι, λέει ο Ολυμπιακός. Πασχαλάκης, για να το κλείσουμε, έκλεισε 1-1 με περίπου 600.000 απολαβές το χρόνο. Ο Δημήτρης λέει και θέλει να τριγκάρει τον Τίνο. Είμαι ένας από τους 31.800 βλάκες που θα είμαι σήμερα στην Αγία Σοφιά για το 21 ευρώ. Αυτά θα τα πούμε αργότερα μετά τον Τίνο. Τώρα, μέχρι να πάμε στο κομψό, να συνοηθούμε εδώ απέναντι τι και πώς και να πάμε στην πλήρη αγωνιστική δράση να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες μας. Σας πω ότι αν είστε πλέον φαν των αθλητικών συγκινήσεων, είστε και φαν της ΕΟΝ ξεκάθαρα, γιατί τώρα η ΕΟΝ φέρνει κοντά σου τις μεγαλύτερες αθλητικές στιγμές σε κάθε συσκευή. Την Premier League, τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συναπαστικούς αγώνες ελληνική Super League και πλούσιο αθλητικό θέαμα από κορυφαίες διοργανώσεις. Αποκτήστε τώρα τα προγράμματα Aeon Plus μέχρι 31ου, μέχρι και σήμερα, παιδιά, με 3 μήνες δωρεάν συνόβα. Από σήμερα ξεκινάει ποδοσφαιρική πανδεσία, δεν το συζητάμε καν. Όταν βάζει το ραπ να κάνει, όπως είπες, clean fit, είναι σαν να θες να τρέξει ο Curtis Cool. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και ακόμα χειρότερα, λέει ο χολήτης μας, ο Θανάσης Καζαπάκας. Θα επιστρέψουμε δεύτερο μειωράκι με το ραπ, έστω και τηλεφωνικά, να ξεδιπλωθούμε με την έκτη αγωνιστική και τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων. Σας έχετε επισκεφθεί το Regency Casino Θεσσαλονίκη, πήγατε να παίξετε blackjack, poker ή να δείτε ακόμα και κάποια παράσταση στο θέατρο Βεργίνα. Όμως σας διέφυγε το πιο σημαντικό, να δοκιμάσετε τα λαχταριστά πιάτα του Λατεράς. Τώρα με μεράκι και τα μεσημεράκια, κάθε Δευτέρα με Σάββατο από τις 2 το μεσημέρι. Το μενού έχει απεριόριστη κατανάλωση και το καλύτερο, με κάθε γεύμα το Λατεράς μας κερνάει μία μπύρα, ένα κρασί, ένα αναψυκτικό. Τις Κυριακές δεν ξεχνάμε το αγαπημένο μας μπραντς με φρέσκα υλικά από τις 12 έως και τις 3 και το απογευματινό ωράριο από τις 6 έως και τις 12 τα μεσάνυχτα. Μετρόπολης ακούτε, 43 μετά τις 8, ραπ και κουλ εδώ με κάζα στα πλήκτρα. Θα πάμε, παιδιά, στα δισογραφικά. Θα τα πιάσουμε όλα. Έχω πλέον και το έτερο νήμις εδώ. Το κουμπαράκι στην γραμμή. Τι είναι ο Μποτζόνα, αγόρι μου? Το clean fit σαν τον Κατουρί που μου δώσατε να πω. Σαν τον Κούρτιτς μου πάνε, όχι σαν τον Κατουρί. Την τελευταία φορά που κατέβηκα, ναι, με το clean fit το είχε χαλάσει. Το παίρνει, το φτιάχνει, ναι, σαν να χάλασε. Ένα είναι το, σαν τον Κατουρί είναι. Πάρε, τι κάνει. Anytime Κατουρί για το Σαββατοκύριακο, Τίνο μου. Όχι, το κάνει καλά, όχι, δεν έχει το μικρόφωνο. Λέει, άρεσε το να για πες μου λίγο, πες μου, δώσε μου λίγο. Δεν πειράζει. Και έτσι μια χαρά ακουγόμαστε, απλά να μην κολλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν κολλάει κανένα. Ναι. Όχι, να, επειδή μιλάς τηλέφωνο, μην κολλάμε για το να ακούγει το κόσμο καλά. Πες μου λίγο, τι κλίμα έχει κάτω στην Αθήνα, πανηγυρική, ΑΕΚ, γήπεδο, χαμό. Τώρα τα Χαϊβάνια εδώ στη Νέα Ιωνία είμαι. Ετοιμάζονται, ναι, τα Χαϊβάνια στα Εγένεια. Θα πα. Θα πα. Για ποιο λόγο να πάω, τι είμαι, ΑΕΚ? Εντάξει, ρε φίλε, γιατί τώρα δεν θα πάει ο Λαφούρ, θα πάει ο Καγκάτσης, θα πάνε. Το τελευταίο, ο Καγκάτσης θα πάει Κονομάη, γιατί να μην πάει. Τώρα που είπα Καγκάτσης, να πω, ναι, το φιλαράκι μου που είναι. Έχω κάτι φιλαράκι μου που είναι εκεί στην προστασία, μου είπαν ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα πάει ο Γιώργης. Ο Καγκάτσης σίγουρα θα κατέβει, για τον Γιώργη μου λένε θα δούμε αν θα κατέβει. Ξύρθηκαν οι καμπάνες μου. Καμπάνες, καμπάνες. Για να πάει ή άμα πάει ο Αλαφούρ, ο Γιώργης. Όποιο θέλει και ένα από αυτά είναι πανηγυρτή. Η Ελλάδα είναι πανηγυρτήδε. Για πανηγύρια πρώτη. Πήγαμε εμείς στο πανηγύρι του Άγιου Μάμα. Είδες η ώρα περάσαμε. Τι πανηγύρι να πάω να κάνω, ρε, μπάλα θα δω να πούμε. Θα δεις και μπάλα, ρε, φίλε, αλλά χωρίς πανηγύρι ο κόσμος δεν θα διασκεδάσει να εκτονοδεί. Έλα τους πανηγυριτζίδες, τώρα τους αεξίδες θα πάνε να δουν το γήπεδο, θα δώσουν 21 ευρώ. Και να βγουν τρίτη. Εγώ βάζω ένα ευρώ ότι θα πας το βράδυ, ρε Μπαγάσα. Θα βρεις κάποιο τρόπο να πας εκεί να τα δεις τα γένεια. Τι ώρα είναι τα γένεια? Τι αρχίζουν από νωρίς, από τις 5 αρχίζει ο κόσμος να πηγαίνει. Από ό,τι έχω μάθει, και μετά θα αρχίσει η κάλυψη τηλεοπτική, θα έχει παρέλαση παλαιών αστέρων. Βέβαια, λάμπει δια της απουσίας του ο Τσάρτας από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Γιατί ο Μανολάς. Γιατί και ο Μανολάς λάμπει. Και ο Μανολάς φοβήθηκε να πούμε το Γιούχα. Ναι, μόνο τώρα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τέτοια. Εντάξει, τη Γιούχα, γιατί επειδή πήγε ο ανιψιός του. Ο ανιψιός του, ρε φίλε. Δηλαδή θα πάει με ένα ανιψιός μου κάπου αλλού και θα το. Σ' άλλο ραδιόφωνο θα το κράσουμε. Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Τι είναι?
Μεσολάβησε ο Μανολάς σαν μάνατζερ να πάει στον Ολυμπιακό Ανησιός. Κουνήθηκε. Α, τον είχε μάνατζερ, δε, τότε παπάς. Τον είχε, τι, βέβαια, κίνησε εκεί και ουρανό. Α, να πάει. Παπάς, α, τον είχε μάνατζερ. Άμα ήταν τάξη, έτσι, δεν φοβόταν ο κύριος Μανολάς να πάει. Δεν το ήξερα. Παπάς. Ήταν δηλαδή ο ατζέντης του, ήταν ο ατζέντης τα πρώτα χρόνια, ο θείος του. Φυσικά ήταν ο θείος του ατζέντης. Πάσο, πήγανε, πάσο. Τον έκανε πάσα στον Ολυμπιακό, θα είμαι εγώ τώρα ας πούμε στο Μετρόπολης, ναι, και θα είναι η ανιψιά μου ας πούμε ή η κόρη μου ή ο γιος μου και θα την κάνει να πάσα, πάει στο αντίπαλο και να πω το πω, εντάξει σε αγαπάω, θα είμαστε αντίπαλοι, ναι, εγώ είμαι εδώ, τρώω το ψωμάκι μου, πας εσύ αυτή, να σε κάνω και... Θα σε κάνω και το μάναζερ. Εννοείται. Ήστερα θυμούνται και άλλα οι αεξίδες. Για πες. Κάθε καλοκαίρι πήγαινε στην Άξο και έλεγε με θέλει ο Βαρδινογιάννης, δώστε μου παραπάνω. Ναι, αλλά δεν πήγε και ποτέ. Εγώ διάβασα μία ανάρτηση ενός συμπαίκτου τότε, δεν ξέρω ποιος ήταν. Ποιος ήταν, να δεις τώρα, που είπε ότι εσύ φταίς, Μανολά, έκανε ποστάρισμα και λέει που δεν δέχτηκες ποτέ την πρόταση του Βαρδινογιάννη και έμενε στην ΑΕΚ. Άσταρε τα παραμύθια. Τι σου λέω τώρα, ποστάρισμα προς την πρόταση του Βαρδινογιάννη τώρα ήταν, ναι, σαν την πρόταση του Μαντσίνη που το θέλαν πέντε ομάδες για να πάρει το μεροκάμα το παραπάνω Μαντσίνη. Άσε, γεράσαμε. 8.000 έτσι τα μάθαμε. Τα μάθαμε, ναι. Άστα, το Μαντσίνη τώρα τον ήθελε η Γιουβέντους. Δεν ήθελε η Μπαρτσελόνα. Καλά, δεν είναι, δεν είναι, ναι, από τα καλύτερα εξτρέμ του πρωταθλήματος. Να μην το θέλουν. Και τι έκανε εγώ, το μάνατζερ στο Μαντσίνη, τι είναι, γκόμενά μου, ο Μαντσίνη να πούμε. Ναι, αλλά να τέτοια λες και να σου πει τι είναι ο Πασχαλάκης, γκόμενά σου, γιατί τον κάνει τα πάντα. Γκόμενά μου ο Πασχαλάκης, γιατί το Πασχαλάκη, ναι, ναι, το Πασχαλάκη τον γουστάρα τον Πανθραγικό, ναι, αυτός γουστάρει εμένα από τις εκπομπές. Έχετε πολύ καλές σχέσεις. Και βλέπει Ραπτόπουλο, ίντερνετ όλη η εθνική. Γουστάρει Ραπτόπουλο, μεγάλωσε με Ραπτόπουλο και εγώ γουστάρω Πασχαλάκη. Σε κάνει και likes και views, έτσι, άρα έχει και συγχωρεθεί. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά, φυσικά και είναι κομμένα μου Πασχαλάκη σε εισαγωγικά. Ναι, ναι, φυσικά, ναι, 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 ναι. Έχω καλή σχέση. Τι να πω, ότι α πούμε όταν παίξει πάω ο Ολυμπιακό, δεν θα είμαι με τον Ολυμπιακό, αφού παίζει ο φίλο μου. Α, θα είσαι με Ολυμπιακό τώρα ξεκάθαρα. Α, πε τα με αυτά. Πε τα με αυτά, ψυχούλα μου, θα είσαι με φίλε. Κάτσε, θα παίζει κιόλα ή θα είναι ο Τζολάκη βασικό. Άμα είναι ο Τζολάκης βασικό, θα είμαι με τον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Άμα παίζει ο Πασχαλάκης, θα είμαι με τον Ολυμπιακό. Ρε Βαντάσα, έχεις πάρει όλους τους τερματοφύλακες ανά δεκαετία και ανάλογα που παίζουν, διαλέγεις ομάδα. Τι Χριστίδη, τι τον, ποιον άλλον γούσταρες πολύ. Κελεσίδη, Σαργκάνη. Χριστίδη, Κελεσίδη, Σαργκάνη, βέβαια. Πασχαλ, είσαι τερματοφιλικός. Έτσι, όπου παίζει ο αγαπημένος, είσαι και την ομοντάξη. Εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι, το δέχομαι, εντάξει. Εγώ σου μιλάω ειλικρινέστατα τα συναισθήματά μου. Είμαι με το άτομο. Ναι. Δεν είμαι με την ομάδα, ας πούμε. Ναι, είσαι με το άτομο. Εντάξει, οκ. Πάρα πολύ. Η τελευταία μίμηση και είναι νομίζω 100% επιτυχημένη και θα σου πω ότι πριν πω στο στούντιο, μου το είπαν, μου στείλαν δύο, μου λέει κουλ σε παρακαλώ πέσω να κάνει λίγο Κωνσταντίνου, ορίστε το έκανε μόνος σου χωρίς να συνοηθούμε καν, έτσι. Ο Παναθηναϊκός είναι όμως τίποτε καλύτερος, αλλά ο Πάοκ έχει την άδρα της Τουμπάς, όμως τίποτε και εγώ πέρασα μέσα από ήβρισκε προπλακισμούς μέσα από την Τουμπά. Έχω και πια κοιμήθηκε καλά το βαλαντάκι. Έχει καλό κλίμα εκεί, ξηρό κλίμα στην Αθήνα. Τα ζηλεύω. Καλά, τέσσερις ώρες ύπνο έκανα. Τέσσερις, γιατί τι άλλο έκανες κοιμήθηκες τόσο λίγο. Μάλλον με τα σεντόνια. Τέσσερις ώρες ύπνο ρε Παγάσα. Μόνο τέσσερις. Είναι μια γειτόνισσα γριά δίπλα και ακούει. Α, ναι, εντάξει. Δεν το παγάσα. Συμφωνείς ότι Άκη είχε παίξει μια που είμαστε σε Μουντά για να πάμε στα δικά μας, ναι, τα υπόλοιπα. Ναι, είναι Μουντά. Σήμερα θα την παίξουμε λίγο παραπάνω. Θα την παίξουμε την Άκη, εννοείται. Από όλους αυτούς εκεί που θα κάνουν παρέλαση, εσύ ποιο θα χειροκροτούσες έτσι πιο δυνατά. Εγώ έχω μεγάλη αγάπη, ναι, στον Νεστορίδη. Νεστορίδη, ε. Επειδή είναι και ο καλύτερος άνθρωπος μέσα εκεί. Ο Νεστορίδης έπαιζε αντίπαλος με τον πατέρα μου, τον Μάρκερ, τον πατέρα μου, τον Νεστορίδη. Ήταν αυτός που του δημιουργούσε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ναι. Όταν κάναμε κουβέντα με τον σχολωμένο τον πατέρα μου και του έλεγα ποιος ήταν αυτός που σε έκανε τη ζωή πολύ δύσκολη, μου λέω Νεστορίδη, δεν μπορούσα να τον μαρκάρω με τίποτα. Θες να τους δούμε τέτοια... λίγο τους 23 αυτούς. Είναι ο Παραγιός, είναι ο Σταματιάδης, ο Νεστορίδης. Ο Σταματιάδης, ναι, είναι 90 χρονών και αυτός πολύ μεγάλο. Και αυτός, ναι, και αυτός και έκανε και καλή μπάλα στην ΑΕΚ. Έκανε και τον προπονητή εκεί βοηθός και υπηρεσιακός κτλ. Και είναι και αυτός μεγάλη ιστορία. Ωστά. Νεστορίδης. Πάμε έναν να τους δούμε. Ναι. Το πρώτο δεν τον πρόλαβα. Το Παραγιός, ναι, μεγάλος. Ναι, Σταματιάδης, Νεστορίδης, Κεφαλίδης. Ο Νεστορίδης,
Ο Κεμαλίδης, μεγάλος παίκτης. Κεφαλίδης. Κεφαλίδης, ναι. Ναι. Ο Γιώργος, ναι. Ο Κώστας ο Νικολαίδης, γιατί τελευταίος θα βγει ο Ντέμαρος, η δικιά μου. Ναι, ναι. Καψούρα μου ο Ντέμης, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ο Γιώργος ο Καραφέσκος. Και αυτός δεκαετία 60, έτσι. Ναι. Ναι. Ο Νίκος ο Σταθόπουλος. Δεν το ξέρω. Ο Λάκης τον Νικολάου, βεβαίως. Ο Λάκης ο Νικολάου, ναι, ήταν φοβερός στις τοποθετήσεις του στα στόπερ. Βέβαια, καλό. Και ένας εξαίρετος γιατρός στην πορεία. Βέβαια. Έχει βοηθήσει και έχει εγχειρήσει τζάμπα και αυτός. Έχει κάνει πολλά καλά ο Λάκης ο Νικολάου. Εξαιρετικός άνθρωπος, φοβερός γιατρός και πολύ καλός παίκτης. Το πρόλαβα. Το πρόλαβα. Εγώ δεν το πρόλαβα. Δεν ήταν γρήγορος. Έχει καλές τοποθετήσεις ο Λάκης ο Νικολάου. Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου τρελοκομείο. Τρελοκομείο δεν μάρκαρε, ήταν αναρχικός. Σήμερα δεν θα παίζει με τίποτα ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα μπαίνει ο σκηνοθέτης και δίνει στον αθλητή συγκεκριμένους ρόλους. Δεν έμπαινε ακόμα και τότε που το ποδόσφαιρο ήταν πιο ελεύθερο, πιο αυτοδημιουργικό. Δεν έμπαινε σε τάκτη, να πούμε. Ένας φίλος της ΑΕΚ, ο Βασίλης ο Καραφλομπή, λέει: παραδόξως συμφωνώ τελευταία πολύ με το ραπ, λέει. Παραδόξως. Ναι, ψάξτε, λέει, να βρείτε τα παιχνίδια Παναθηναϊκού ΑΕΚ σε εκείνη την εποχή. Πόσες φορές πήρε κόκκινη κάρτα, λέει ο Μανολάς. Βέβαια, αφού είπε ο Μανολάς και πει ο Βαρδινογιάννης είναι ο πατέρας. Ναι. Τι πατέρας, ο Μπάμπλος ήταν ο πατέρας. Θωμάς Μαύρος. Θωμάς Μαύρος ξεκίνησε από εξτρέμ. Και τέλειωσε φορ. Τέλειωσε φορ τα τελευταία χρόνια. Είχε κάνει προετοιμασία, δεν έκανε ποτέ. Έκανε δεκάρια, εικοσάρια, τριαντάρια και πολλά βάρη. Πολύ δυνατό παιδί. Mm-hmm. Σου βάζει κόλλα από οποιοδήποτε σημείο τη μεγάλη. Στο τέλος έγινε μόνο στο κουτί κινιόταν, αλλά έβαζε, ήταν πασελωτής μεγάλο. Ήταν απίστευτο τεχνιάρι, δηλαδή και εξτρεμ. Την αίσθηση του κόλ που είχε. Ήταν κατά κάποιο τρόπο μέσα στην περιοχή ένα Νεστορίδης. Πιο δυνατό, πιο γομάρι. Τον πρόλαβα το Μαύρο καλά. Ήταν εκεί, μέσα στην περιοχή. Το αριστερό του πόδι είναι μια και κεφάλι μέρα. Είχε, ψηλός δεν ήταν, αλλά και με κεφάλι μια μέρα έβαζε. Έφαγα μια σφαλιά από τον πατέρα μου εξαιτία του Μαύρου. Γιατί? 81-82 πιτσιρίκι, πάμε Ηρακλή ΑΕΚ, από τα Τζόγλιο. Ο πατέρα μου το πηκιστή, θα πούμε το Ηρακλή ήταν. Χριστίδης έπαιζε στην ΑΕΚ τέρμα. Εγώ με την ΑΕΚ ήμουν γιατί έπαιζε ο Χριστίδης. Το θυμάμαι. Παίζουν μια μπαλάρα να πούμε ο Ηρακλής, τον έχει 3-1 την ΑΕΚ. Θέλει 5 λεπτά να λήξει, λέει πάμε να φύγουμε. Κάτσε του λέω, ρε, του λέω δεν τελείωσε το μάτς. Έλα ρε τη βλέπεις την ΑΕΚ, μου λέει σέρνεται, ποιος θα βάλει γκολ. Ο Μαύρος του λέω. Παπ, πάρ' τον κολοκομμάτι. Στην επόμενο λεπτό γίνεται μια σέντρα από το πουθενά. Παπ, μου δίνει μια στόμα είναι αυτό που έγινε. Το είχες αυτό το χάρισμα, το συνομότησε το στήμα. Άκου προσωνύμιο. Παπ, στόμα είναι αυτό που έγινε Κυρκινέζι. Κυρκινέζι, κράτα το. Κράτα τα συνάκρια το έχουμε. Δεν μου λες, ερώτηση. Ποντιακό είναι αυτό. Εάν είχες μια ομάδα με όλους τους αγαπημένους θερματοφύλακες, ποιον θα έβαζες εσύ βασικό? Εγώ θα έβαζα το Χριστίδη, γιατί έχω προσωπική επαφή. Εντάξει. Αλλά μετά από εκεί πέρα, εγώ είδα τον Έλληνα Πανκς, που είναι ο Παναγιώτης Εκελεσίδης, ο οποίος άρχιμε να ζόταν και δεν ήταν όλοι μάλιστα μπουζούκια. Ήταν Μερακλής, ναι, ωραίος, είχε μεγάλη έτσι το σωματότυπο, φοβερό, δυνατό παιδί. Μ' αρέσουν οι Μερακλήδες. Ο Τάκης ο Νικολούδης που έχει δυνατό παιδί, πολύ δυνατό παιδί. Ναι. Ο Τάκης ο Νικολούδης, πάρα πολύ δυνατό παιδί. Μου έλεγε όταν χτυπούσανε κόρνερ, δεν πηδούσαμε, λέμε τον Κελεσίδη, γιατί λέει θα μας έπαιρνε παραπάνω. Δυνατό παιδί, δυνατό. Πάρα πολύ. Και δεν πηδούσανε. Τι έπαιρνε, και έκανε έξοδο τέτοια. Πάμε να ο Χριστίδης έπαιζε πιο πολύ με το μυαλό του. Και τεράστια κεφαλικά κύτταρα. Παρά με τα σωματικά του προσόντα, έτσι. Το 1,76 ο Χριστίδη νομίζω δεν τον επέτρεπε να. Αλλά το μυαλό του. Πάντως ακόμα και τώρα που τα βρεθήκαμε τις προάλλες ήταν υπέροχος, έτσι. Δηλαδή το είναι μυαλό κοφτερό. Ο Χριστίδης είναι υπέροχος. Ναι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε και τους υπόλοιπους που είναι πολύ φρέσκοι και τους γνωρίζουμε. Για και... πάμε να τους λοιπόν, δούμε. Ντούσα Μπάγεβιτς. Ο Μπάγεβιτς ήταν μεγάλο σεντερφόρ. Ναι, και καλό προπονητή. Ως καλός coach. Ναι. Ναι. Ήθελε βέβαια να έχει στην άκρη ένα δυνατό πρόεδρο, οπωσδήποτε. Πάντα είχε. Όταν πήγε με αδύνατο πρόεδρο, βγήκε στο Ιντερτότο με τον ΠΑΟΚ, με μεγάλη μπάλα όμως. Καλό ποδόσφαιρο. Πάντα είχε θέαμα. Ήταν και στις δημόσιες σχέσεις. Καλός μου είχε στείλει την Αρκάδη. Εντάξει, την Αγγελική να την γνωρίσω κτλ. Ο Λίσανδρος έχει ένα ωραίο εστιατόριο εδώ δίπλα πάνω φάτο με χειμέρι. Καραγκιοζόπουλος. Ο Καραγκιοζόπουλος, καλό στόπερ. Μαχητής. Πάρα πολύ μεγάλη η συμβολή του
στο πρωτάθλημα του 1989. Ακριβώς. Βασιλόπουλος ο Χρήστος. Ο Χρήστος ο Βασιλόπουλος. Όχι πολλά πράγματα, αλλά σταθερός. Τίμιος, ναι. Ο Γιώργος ο Σαββίδης. Και αυτός. Πολύ τίμιος. Πολύ τίμιος. Σκυλί του πολέμου. Ο Γιώργος ο Κούτουλας. Ο Κούτουλας ήταν. Πώς το λένε, Changemaker, πώς το λένε αυτά. Changemaker, ναι, Game changer. Game changer. Έπαινε μέσα και άλλαζε ρυθμό, σωστά. Ο Ντανιέλο Μπατίστα. Πεχταράς. Ο Βασίλης. Τώρα, συγχωρείς τώρα, ναι. Το Κούτουλα. Εντάξει, τώρα υπήρχαν συνάεκ του καλύτεροι, λες, παίχτες, ε. Έλα τώρα, ρε Μελισσανίδη, κρύε τώρα. Δηλαδή, πήρε το τσάρτα. Τώρα. Δεν έφερε τον τσάρτα. Κάποιος άλλος έπρεπε να μπει. Δηλαδή, ο τσάρτας εδώ δεν γίνεται να μην μπει μέσα. Δεν γίνεται να μην μπει μέσα. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, Βασίλης Δημητριάδης, σωστά βεβαίως μπαίνει, δεν το συζητάμε. Βέβαια, ο Βασίλης Δημητριάδης πρώτο σκόρεν, έπαιρνε το τσέλικα. Ναι. Μεγάλο σκόρεν, αριστερό πόδι, τεχνίτης. Από εδώ ξεκίνησε και αυτό. Έτσι από τον Άρη ξεκίνησε και αυτό. Εδώ. Τα σιτζουκάκια, τα σμυρνέκα. Καλά, όλοι τα πλακώνουμε. Εντάξει. Χοντρομπαλά έγινε, δεν μ' αρέσει που. Σαμπανάσοβιτς, Χαφάρα. Πα. Χαφάρα. Από τα λίγα. Χαφάρα. Ναι. Ο Ηλίας ο Ατματζίδης. Ο Ηλίας ο Ατματζίδης, ο σύγχρονος τερματοφύλακας. Ο πρώτος που άρχισε να παίζει με την μπάλα στα πόδια. Βέβαια, γιατί ήξερε μπάλα μεγάλη. Ήξερε. Μεγάλη υπόθεση τότε για την ΑΕΚ ο Ατματζίδης. Και πολύ καλός τερματοφύλακας που έπαιξε το λίμπερο στα χρόνια τα πρώτα που ήταν πολύ δύσκολα της προσαρμογής. Ο Μιχάλης ο Κασάπης. Βεβαίως, δίκαια. Δίκαια. Ο Χρήστος ο Κωστής. Αυτό τη φτερούγα τώρα. Τι φτερούγα, γιατί μια χαρά. Στις χρονιές που παίζει η ΑΕΚ μπαλάρα και 91, ναι. 92, 93, παθαίνωνε το ένα γκολ μετά το άλλο Κωστή. Αυτή τη φτερούγα τώρα, ναι. Είναι ήταν και άρρωστο το παιδί. Εντάξει, άρρωστο. Μεγάλο ταλέντο. Μεγάλο ταλέντο, αλλά και μεγάλο φλόρος, να πούμε, ο οποίος λόγω της φλωριάς του δεν πήρε παραπάνω ένσημα από το ποδόσφαιρο που θα έπρεπε να πάρει. Καλός παίχτης ήταν. Βέβαια, και η Πεχτάρα, ο αγαπημένος μου, όπως έχεις δει τον Χριστίδη, εγώ πιτσιρίκος Ντέμι Νικολαίδη είχα, τον είχα καθούρα. Ορισμός του φορ. Εντάξει. Έμπαινε, τρίπλερνε, κεφάλι, έκρηξη, τέχνη, διείδηση. Δεν ξεχνάω ποτέ το μάτς ΠΑΟΚ Απόλλωνος Μήνη στην Τούμπα. Όχι, εσύ δεν το ξεχνάς, ο Γιουκούδης δεν το ξεχνάει. Καλά, και ο Γιουκούδης δεν το ξεχνάει, που όλη η Τούμπα στο τέλος αποθεώνει τον Ντέμι Νικολαίδη, έτσι. Και τότε είχαμε και αυτό το δίλημα, ο ΠΑΟΚ πήρε τον ψηλό και όχι τον κοντό και πήγε ο Βολτέζος. Ποιος είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, Βολτέζος ήταν ο άλλος, ποιος ήταν. Ο Βολτέρος, ο Βολτέζος, ναι. Λοιπόν, ο Σαράβης είχε κάνει το λάθος. Εντάξει, όλοι μπορούν να κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Τον είδε δηλαδή κοντό να πούμε. Ουδής άσφαλτος, μια χαρά, ο Ντέμις ήταν. Από ό,τι μου είπε ο ίδιος ο Σαράβης τα καλά του όταν ήταν, τα λεφτά που δίνει ο Βουλουνός για τον Ντέμι Νικολάη ήταν πολύ λίγα και έπρεπε να πάρουμε κάποιο πίνο. Δηλαδή, ό,τι μου υποχαριστέα στην έκθεση. Ναι. Το έλα εδώ εσύ, του λέω εσύ. Τι μου φέρνει αυτό το Λόπες να πούμε. Με ποιο κριτήριο του λέω. Εντάξει, του λέω. Το είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικώς με τον Άγγελο. Ναι, αλλά τι μου λέει. Μια κουβέντα είπε. Κουφάλα ο χαριστέας πανέξυπνος. Τι μου λέει. Τι είναι, χαζός είναι. 150 χιλιάρια που λέει. Ναι, τόσα μου δίναν, αυτόν έφερα για 150. Δηλαδή, χωρίς να μου πει, ξέρεις, μα δεν είναι έτσι να με πιάσει τι μπάρλα και τέτοια. Μου είπε μια κουβέντα 150 χιλιάρια. Του λέω συγγνώμη. Δεν το ξαναλέω για τον Λόπες, μου είπε στο ποσό, πρέπει να ακούσω τον Καρυπίδη από την άλλη μεριά. Σωστό. Τι θα μου πει για να ισοσταθμίσω τις πληροφορίες. Πεχτάρα ο Χρήστος ο Κωστής λέει, πεχτάρα μεγάλη λέει, δεν το συζητάμε, Κοπολόι την έκανε την μπάλα. Ναι, είχε κίνηση με την μπάλα καταπληκτική, την έπαιρνε ωραία την μπάλα. Απλά ήταν ψεύτικος να πούμε και... Εγώ ξέρω τι σε χαλάει. Το ότι είχε λίγο baby face και είχε το μαλλί και έτσι, γι' αυτό σε χαλάει. Ήταν λίγο Λεονάρντο. Τι Κάπρι, αυτό σε χαλάει. Τα ξέρω, σε ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε να ρουφήξουμε καφεδάκι εσύ και εγώ για λίγο και θα επιστρέψουμε λίγο να δούμε τη δράση. Έχουμε πολλά νέα και δυστυχώς απώλειες για Άρη και ΠΑΟΚ εν ώψη των αγώνων τους. Ο Ολυμπιακός με τον Μαρσέλο τι είναι, εντάξει ο Μαρσέλο. Εδώ θα σε πάμε να σε αποθεώσω για Ολυμπιακό. Θλάσσι ο Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο τον Αβραμίδη, ναι. Πριν 10 μέρες στο ΑΡΤ, του λέω θα πάθει θλάσσι ο Μαρσέλο. Έπαθε θλάσσι. Έλα μωρέ, μου λέει, έλα μωρέ, πώς θα χτίζει εσύ, λέει, το μάγουλο. Ναι. Το μάγουλο, μόλις δεις μάγουλο, εγώ στη δουλειά μου δευτερόλεπτα, άνθρωπο με μάγουλο χοντρό, δεν παίρνω. Με τίποτα, ε. Όχι, μη θα ήμουν αργός, τα αυγενικά θα έχει, δεν θα στρίβουν το κεφάλι, πονοκεφάλους θα έχει, ισχυαλγίες θα έχει το μάγουλο, θα είναι βαρύ το πόδι, πάρ' τη θλάση σου. Και να το πούμε πιο σημαντικό δεν είπες, Ρεντίνο, ένα καλοκαίρι ο Μαρσέλο έκανε γούστα, διακοπές, κοκτελάκια, πάρτι, βόλτες, έτσι. Θα έρθει τώρα να πει να παίξει με το καλημέρα, δεν γίνεται. Στην Άνδρο, ναι. Στην Άνδρο που πήγα, έτσι. Με λέει δεν πάμε στην Άχρα, λέει θα μαλώσει με τη Μενεγάκη, είσαι τρελός μου λέει. Θα τα βρίσκατε με τη Μενεγάκη, ναι, βλέπω τον πισινό τη Μενεγάκη. Τον είδες?
Καλός. Καλός, ε. Αυτό ένας ο 10, γρήγορα, γρήγορα. 9. Και του Μαρσέλο, πιθανώς παίρνει 10. Α, πιο καλός. Έτσι, με καημένε. Σα βλέπε σε λίγο. Ναι, 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 την ομού. Λοιπόν, άκου ο Μαρσέλος, άκου ο Μαρσέλος καλύτερο από πόπτη με λεγάκι, φοβερά πράγματα. Άμα λοιπόν κάνω διαγωνισμό πισινού, ναι, ο Μαρσέλος παίρνει στρογγυλοποίηση. Ο Βαράνι Καμπάνης. Βαράνι Καμπάνης, άντε, κάτσε, πάρε άνσε ένα κεράκι της φίλης της παπάδες, έλα. Του τσέξει και αγάπη, όχο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σίγουρα μετά την εκπομπή με τον Τίνο, πάντως Red Rock, εκεί έχει φοβερές εκτόσεις. Θα πάμε και στο Hollywood δίπλα να πάρουμε και το πρωινό μας, στο breakfast, γιατί έχει τυρόπιτες, λουκανόπιτες, λίγο αργότερα έχει στο Hollywood να φάμε και στα snack μας, μπεργκεράρες, club sandwich, ό,τι τραβάει ψυχούλα σας. Θα πεταχτούμε και δίπλα στο Red Rock, έχουμε πάρκινγκ εκεί τεράστιο. Με εκτός 80% παιδιά στα καλοκαιρινά είδη, Red Rock Jeans, η νούμερο 1 εταιρεία στο κλασικό jean, άσε που θα μπορούμε να κάνουμε και ωραία χαβαλέ, καζούρα, ποδοσφαιρική κουβέντα με τα φιλαράκια, γιατί το έχει φέρει μοίρα. Έχουμε Παοξή, έχουμε Αριανό, έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε νομίζω και Πανάθα εκεί και γίνεται μαλλιοβράση στο Hollywood και οι γυναίκες μπορούν να ψωνίζουν μέσα ανενόχλητες στις καλύτερες τιμές της πόλης. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε πλέον να ξεδιπλωθούμε για το ντέρμπι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τι γίνεται στο Βόλος Άρης. Τον Ολυμπιακό που και αυτός έχει προβλήματα εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ παίζει Δευτέρα. Θα δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Κομψό θα είναι. Επιστρέφουμε για τρίτο μειωράκι. Έφυγε, αλλά μας έμεινε ο κήπος του Ρίτζες, η Καζίνο Θεσσαλονίκη, να μας το θυμίζει. Όλο το Σεπτέμβριο το πιο ειδηλιακό εστιατόριο της πόλης σας περιμένει για να ζείτε μια εμπειρία ζωής. Πρώτον, έχει αδιανόητα νόσημα φαγητό. Δεύτερον, θα πιείτε θεϊκά κοκτέιλάκια. Και τρίτον, θα συνοδέψετε το δείπνο σας με εξαιρετική live μουσική. Τέταρτον, θα είναι άνετο και δωρεάν το πάρκινγκ. Τι άλλο να θέλετε πραγματικά. Όταν έρθει λοιπόν η ώρα να κανονίσετε έξοδο, πηγαίνετε στον κήπο και θα με θυμηθείτε από Τετάρτη ως Κυριακή 9 με 3, αλλά μην ξεχάσετε να κάνετε κράτηση στο 2310-491-199. Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στην κοριτσάρα μας, την 10χρονη Ευαγγελία Σίσκου, η οποία βγήκε τρίτη σε όλο τον κόσμο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκακιού. Να σε χαίρονται οι γονείς σου, κοριτσάρα μου. Μπράβο στην κούκλα μας, τη 10χρονη. Δίνω ειδήσεις που δεν θα τις δούμε πουθενά, δεν τις ακούσουμε. Εμείς θα τις πούμε, έτσι. Λοιπόν, Δίνω. Σκάκι παίζει. Σκάκι 10 χρονών, τρίτη σε όλο τον κόσμο. Και η είδηση αυτή δεν έχει ακουστεί πουθενά. Μια κοπελίτσα, κουκλίτσα. Λεφτά θα βγάλει από το σκάκι. Μπορεί να βγάλει, άμα είναι τόσο υψηλό level. Θα βγάλει λεφτά, ναι, από το σκάκι. Ναι. Να το συνεχίσει και τα λοιπά. Αν είναι να μην βγάλει λεφτά από το σκάκι, θα την πούμε μπράβο, να τη δώσουμε ένα φυλάκι. Έτσι, ένα φυλάκι. Θα την πούμε. Ναι, έτσι, μπράβο, την ομάδα. Τα αγαπάμε, αγαπάμε τα μικρά, τα παιδιά που διακρίνονται και δεν ακούγονται πουθενά. Τα αγαπάμε. Μπράβο, έχουμε μπράβο, πρόταση από έναν, ναι, ακόμα αγαπημένο μας φίλο, τον Τίνο τον Παλί, τη Δευτέρα να πάμε στο αντίο του Ψηφίδη που θα φύγει Αμερική. Μαζί με τον φίλο στο Χριστίδη θα είναι. Με πήρε πριν από λίγο την Άρα. Του στέλνουμε την αγάπη μας και αυτόνα. Πού είναι, τη Δευτέρα, τη Δευτέρα. Μετά την εκπομπή θα μιλήσουμε. Εντάξει, για τη Δευτέρα. Ναι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα, αλλά εγώ έχω και εκπομπές. Θα μου πεις τι ώρα. Θα, πριν την εκπομπή σου θα είναι. Είναι διάμεσα του πρωινού και του μεσημεριανού σου. Θα το βρούμε. Στο Κάλιαρι. Άμπραβο. Θέλω να δω Ψηφίδη με σένα μαζί βασικά. Ο Τινάρα, ο οποίο και αυτό έκανε 8 χρόνια συνάκια, αν δεν κάνω λάθο. Όχι. Πόσα έκανε. 81, 82, ναι, 82, 83, 83, 84. 4 έκανε, εντάξει. Ή 4 ή 5 έκανε. Πάντως έκανε πολλά χρόνια, πολλά χρόνια και αυτός. Πήρε ένα κύπελο το 83. Ναι, ναι. Έπαιζε σε εκείνο το μάτς. Εκεί σα κλέψατε. Εκεί μα ψήρισα το κύπελο, ξέρω. Τα λέμε και κατηδίαν για εκείνο το κύπελο. Για τον Ζήκο που με ρωτάνε, καλός παίχτης ο Ζήκος. Λίγο αργός ήταν. Εντάξει, μετά πήγε Μονακό, πήγε τελικό. Ήταν ωραίος ο Ζήκος. Καλός, όλοι οι αρχηγοί ήταν αυτοί. Ήταν. Καλή, καλή. Και ο Στολτήρης ήταν αργός, και ο Σκαρτάδος ήταν αργός. Αλλά ήταν παιχτάρες. Παιχτάρες ήταν, βέβαια. Για τον Σαββέφσκι. Δεν κάναν τα χιλιόμετρα που κάναν τώρα. Σωστά, σωστά. Το Σαββέφσκι τον κάλεσαν, παιδιά, γιατί με έστειλαν μήνυμα. Ο Σαββέφσκι ήταν εχολωμένος γιατί τον διώξαν από την ΚΑΠΑ 20 τη ΣΑΕ. Α, γι' αυτό, γιατί... μου τα έπανε, δεν θυμάμαι, μου τα έπανε. Το βράδυ μη είσαι εδώ πουθενά μέσα, κάτι φωτογραφίες εκεί να βγαίνεις, όλα τα πιστεύω από σένα και τα περιμένω, να ξέρεις. Μη είσαι εδώ τίποτα μέσα εκεί, έτσι. Λοιπόν, Ντίνο, πάμε να δούμε λίγο... Κοίτα στο λαό, άμα πάω, ναι, δεν θα έχω πρόβλημα, αλλά μπορεί κάποιος να πει, μας είπες χαζούς και τέτοια, μπορεί να με ορμήξουν, ο Μελισανίδης
θα πλακωθώ άμα είναι εκεί, αλλά αυτό είναι γέρο και θα με στείλει το γορίλα. Κατάλαβε. Έλα, μα στείλει το γορίλα τώρα. Τέτοια μέρα γιορτή τώρα μα δεν θα στείλει τίποτα. Εντάξει. Το έχω παίξει εγώ γνωστή σε γενέθλια. Α, έχει παίξει, ε. Α, το δίνω. Αλλά στα νιάτο τώρα έχει γίνει πιο ωραίο είσαι τώρα. Τώρα είσαι όπω σε θέλω είσαι τώρα. Κούκλο. Δεν αφήνει ναι. Κανένα σε πειράξει, ναι, okay, αλλά δεν μαλώνουμε, δεν έχουμε. Δεν τσακωνόμαστε. Τώρα εντάξει. Απλά μεταναστεύσαμε στην Αθήνα δυο. Για λίγους μήνες ακόμα, για λίγους μήνες. Μετά θα δεν το ξέρεις αυτό. Μπορεί να είναι λίγοι μήνες, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δεν το ξέρεις αυτό. Καλά, ποτέ. Κοίταξε να δεις. Εγώ, ας πούμε, από τις 20 εκπομπές, από τις 20 εκπομπές του μήνα, ναι. Δύο τις κάνω από Αθήνα. Θα για γίνονται... Πέμπτη και μια Παρασκευή το μήνα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το... Τώρα, αφού πρέπει να κάνουμε ναι, μαζί σου δίνω αυτά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Καλημέρα, παιδιά. Λες, σχολιάσε κανένα θέμα για τους δαλικέδες που οδηγούν και κάνουν like στο TikTok. Θες ένα τέτοιο χτύπησε. Ναι, παιδιά, ο Ρένος τώρα βάζει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά αναμένονται πάρα πολύ αυστηρές καμπάνες και πρόστιμα σε αυτούς που οδηγάνε και διαβάζουν, αυτούς που οδηγάνε και τρώνε και χτυπάνε κόσμο. Έτσι. Όντως, υπάρχει αυτό το θέμα. Χθες χτύπησε, πότε έγινε προχθές ένα θέμα που διάβαζα. Δαλικέδες έβλεπε TikTok και χτύπησε κόσμο. Εντάξει, ναι, okay. Τον αστυνόμο που χτύπησε το 16χρονο δεν το είπα. Και αυτός, και αυτός, και αυτός, βέβαια. Και γιατί αυτός. Την πνίξατε την κουνέλα, να πούμε. Ναι. Όχι εμείς. Όχι εμείς, εμείς ήταν... το αναφέραμε. Ναι, σωστά. Απλά δεν το είδα να το παίζει κανένας. Ράπησε εγώ τρέλα, ο Μαρτσέλο έχει καλύτερο πισινό από τη Μενεγάκη, κλαίμε ακόμα. Ναι, έβαλε 9 στη Μενεγάκη και λέω τώρα θα πεις το Μαρτσέλο 8, αλλά άμα δεις, δύο πισινούς. Ναι. Δεν πισινέ άντρα γυναίκα. Ναι. Τόξι, quiz. Και δείξει τη Μενεγάκη τον πισινό, ωραίος. Ωραίος. Και του Μαρσέλο. Ναι. Δεν πει ποιο είναι άντρα ή γυναίκα, τι είναι κτλ. Θα πει Μαρσέλο, έχει βραζιλιάνικο. Από του 172 θα πούνε του Μαρσέλο. Βραζιλιάνικο. Θέλουν να παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό Μαρσέλο. Τώρα λέει, έλα, τρέχουν να προλάβουν το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και μια που είπαμε για Ολυμπιακό, να πούμε ότι μέχρι και σήμερα δεν τέλειωσαν μεταγραφές και σήμερα έχει σκάσει θέμα. Θα το έχουμε κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Για Ελ Αράμπι και Αραβία. Έχουμε σιρήνες και έχουμε. Θα δούμε τι θα πει. Άμα πάει ο Ελ Αράμπι στην Αραβία. Ναι. Λευκή πετσέτα. Ναι, οι Ολυμπιακοί. Ποιο σιρήνα αρέσουν. Ρένο Καραλαμπίδη να δούνε. Ναι. Τι θέλουν να δούνε. House of Dragons. Η Βέρα στο δεξί να δούνε. Να δούνε κανένα ξένο. Θέλουν να δούνε Φόσκολο. Τι γουστάρουν να δούνε. House of Dragons. Θέλουν να δείξουν Netflix να δούνε. Netflix, αυτά θέλω ρε Ντίνο, όπως είναι. Θέλουν να δούνε, ξέρω εγώ, το φλίσμο, τα κύματα, flash flutes. Ναι, flash flutes. Πώς κάνουν στον Πειραιά, να πούμε. Άμα φύγει ο Λαραμπή, άστε το. Μην ασχολείστε. Λευκή πετσέτα. Μην ασχολείστε, αν φύγει ο Λαραμπή, μην ασχολείστε. Για το μήνυμα. Το Πασχαλάκη τίτλο. Δεν θα δει. Τον άλλο χρόνο, όχι αυτό. Κάτσε ένα συν ένα το συμβόλαιο, ποτέ έμαθα. Τον άλλο άμα δεν πάρει πρωτάθλημα, θα το κρατήσει ο Ολυμπιακός. Αν δεν πάρει πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι θα φταίει ο Πασχαλάκης αν δεν πάρει το πρωτάθλημα. Σωστό. Ο Ολυμπιακός. Ο τελευταίος που θα φταίει θα είναι αυτός. Έχει δίκιο. Αλλά τουλάχιστον θα δει τίτλο από τον Ολυμπιακό, αν μείνει τρία χρόνια. Ένα συν ένα είναι το συμβόλαιο του πάντως. Το κοίτα, φέτος μπορεί να μην δει τίτλο. Ναι. Ναι. Okay. Σίγουρα από ό,τι μου γράφει στο αυτό θα δούμε ωραία εστιατόρια. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, για το Μίμη Παπαϊωάννου, ναι, είναι τεράστια απουσία, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει λόγω υγείας, έτσι. Ο Μίμης Παπαϊωάννου έχει Αλσχάιμερ. Και καλό υγεία. Είναι να μην το σύρουνε. Βέβαια. Να μην το σύρουνε. Λοιπόν, να μην το σύρουνε, όπως έσυρε ο Βλάκας ο Μητρούδης στον. Το Γιάννη τον Ιωαννίδη. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έκτη αγωνιστική. Πάμε να τρέξουμε να δούμε τι θα προλάβουμε. Λαμία Λεβαδιακός ξεκινάει το πρόγραμμα. Αύριο 7:30. Σε ποιες φυλακές να σε αλυσοδέψουν. Στο Αλκατράζ, να με δεις εκεί. Δεν το βλέπεις. Λαμία Λεβαδιακός λοιπόν αύριο στις 7:30. Την Κυριακή μεσημεράκι με τα Τσίπουρα, με Αραχτού και Λάιτ βλέπεις Αστέρας Τρίπολης Όφη. Όχι. Τρεις η ώρα, ναι. Τρεις η ώρα ταξιδεύω, φεύγω 3:20 από την Αθήνα. Άρα θα τα ακούς το τραβιτοράκι. Στο τρένο, τα τρένα δεν έχουν μέσα. Καλό σήμα δεν έχουν. 4 η ώρα, ναι. Σάββατη έξω από το τρένο έχουμε κινητή τηλεφωνία. Δεν υπάρχει. Ναι, είναι δύσκολα και είναι δύσκολα μετά τα τρένα. Δεν υπάρχει. Ναι. Τα 5G που σκάψαν, κάνανε, τα διαλύσαν όλα. Χθες πάντως έβλεπα μια ταινία με ένα τρένο εκεί στο Τόκιο. Εκεί είχαν καμπάνα σήμα πάντως, να ξέρεις. Ρε φίλε, είναι πολιτισμένοι, δεν είναι Βαλκάνια. Αλλά έχουν και την τεχνολογία στα ύψη τώρα. Τι σχέση έχουμε εμείς με το Τόκιο. Τεχνολογία, τι έχουν τώρα. 4 η ώρα θα είσαι πάλι στο τρένο και θα δεις. Ή θα ακούσεις, μάλλον θα ενημερώνεσαι για το Ολυμπιακός Ατρόμητος
με τον Ολυμπιακό να έχει θέματα, να ξεκινάει με τον Τζολάκη, να ψάχνει τον παρτενέρ του Σισε. Μάλλον δεν ψάχνει, είναι μόνο ένας, έχει μείνει μόνο ο Παπασταθόπουλος. Εάν χτυπήσει και κάποιο άλλο. Ο Παπασταθόπουλος είναι η επόμενη φλάση του Ολυμπιακού. Α, μαγουλάκηδες. Είδα μάγουλο. Μαγουλάκηδες, εντάξει, οκ. Okay. Είδα μάγουλο. Είδα μάγουλο, είδα κούρμπα, είδα μπούτια να τρίβονται. Όπα. Είδα πάκιτα, είδα βάρητα. Πού τα είδες ρε μπαγάσα τα μπούτια να τρίβονται. Πού τα είδες ρε. Τα μπούτια να τρίβονται. Ναι, πού τα είδες. Άμα μου πεις πού τα είδες. Το άλλο. Ναι. Το ένα μπούτι όταν τρέχει με το άλλο του Παπασταθόπουλου λέει το ένα μπούτι στο άλλο. Για πες τι λέει. Μπορείς σε παρακαλώ να μην με ενοχλείς. Και λέει το άλλο μπούτι. Αφού εσύ με ενοχλείς. Τελικά μαλώνουν τα δυο μπούτια και ενοχλεί το ένα το άλλο. Λοιπόν. Και το τέλος βγαίνει κοκκινίλα και θέλει προδέρμη να πούμε και πούδρα. Επανθόλ, επανθόλ. Τι άλλο Παπασταθόπουλος ρε. Δηλαδή Ζολάκης θεματοφύλακας, Παπασταθόπουλος στόπερο, αλλά να πει θέλει να φύγει. Ναι. Ο Μαρσέλο παθεθλάσει. Έπαθεθλάσει, ναι, σωστά. Μιλάμε τώρα ότι στα χάφια οχτάρι, για οχτάρι πάμε με Φορτούνη μάλλον, θα δούμε και Φορτουνάκο μάλλον. Ο Φορτούνης. Ναι. Τώρα είμαι στο νοσοκομείο που δουλεύει Τζένι, ναι. Έρχεται από το νοσοκομείο, λέγεται Άγια Όλγα λέγεται. Το στείλουμε και αυτόν εκεί, τι να κάνει. Περάσει δύο νεκροφόρες να παραλάβουν δύο νεκρούς από εδώ. Άκουσε κάτι σιρήνες, άκουσε και κάτι κλεισμένες. Ναι, ο ένας ο νεκρός που τον είδα εγώ στην είσοδο, ναι. Γιατί είναι φίλος μου εκεί που είναι ο φύλακας, ναι, ναι. Παναθηναϊκός, ναι. Τον είδα το χρώμα του νεκρού, καλύτερο ήταν από το Φορτούνη. Λοιπόν, προγνωστικά θα δώσουμε αργότερα. Δεν θα πούμε τώρα. Προγνωστικά θα τα δώσουμε αργότερα με τον Τίνο. Θα τα δείτε κιόλας. Λοιπόν, αλλά ο Ολυμπιακός παίζει 4 ώρα. 7.30 πάμε τώρα σιγά σιγά στα μάτς. 7.30 το προλαβαίνω. Βόλος Άρης. Με όλα τα σουσού που έχουν γίνει, Τίνο. Έτσι, με εισιτήρια που δεν δίνω, που δεν κάνω, που δεν ράνω. Και τον Άρη να πηγαίνει λαβωμένος στη Θεσσαλία. Ναι. Και έχω εγώ δύο αποτελέσματα που θα δώσω τώρα και 5 ώρα με το Skype. Περασόπουλο Κατζινάκο Κουλιανό, έτσι συνεννοήθηκα με τον. Ναι, ναι, μιλήσαμε χθε. Με τον πλατέλα τη Μαρμίτα. Ναι. Ο ίδιο ο Κατζινάκο, ο πλατέλα τη Μαρμίτα. Ναι. Λοιπόν, 5 ώρα λέει θα βγούμε με το. Να κάνουμε. Με Game B, τον είπα εγώ χθε, λέω δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε το βιντεάκι. Μου λέει κάτσε να σκεφτώ κάτι. Ναι, γίνει το βιντεάκι του λέω. Πήγε αυτή. Εγώ όμω θα δώσω δύο ισοπαλίε σήμερα τώρα επί τόπου. Εντάξει, η μία είναι δίνει αυτή στο Βόλο. Βόλος Άρης και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-1 και σκόρ τα δίνω και τα δύο. Καλά δεν είπες ότι θα χάσουμε και να ετοιμαστούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν με έλεγες όλη την εβδομάδα. Μόλις πήγα Αθήνα στη ζωγράφου είδα τρεις Παναθηναϊκούς σε ένα εστιατόριο. Ω κοκοκό. Λέει τι έγινε λέει αυτό και τα λοιπά. Ένα, ναι. Και τα λοιπά. Λέω τι βλέπετε. Ναι. Ο άλλος δεν μπορεί να βάλει τον κατουρί μετάλλιο και τέτοια. Λέει πόντο. Α, πόντο. Σε υπολογίζουν, ρε κουφάρα. Ρε φίλε, έχει να με κερδίσει από το 17. Πότε έχω 10 μάθη ναι. Που κερδίζω. Πώ θα με υπολογίσει. Ναι. Λέω εκεί, καλά, ρε. Αν αυτό το πάω δεν το πάρετε. Όχι, λέει ο Πάοκ είναι μπέγεθο, λέει τάξη. Λέει και εσύ, εμεί είμαστε ευχαριστημένοι και τέτοια. Έφερε να γυρίσει με το τρένο πίσω, θα πει και άσο στο τέλο, αλλά τέλο. Δεν μ' αρέσει, λέω, η ψυχολογία σα, λέω δεν μ' αρέσει. Γι' αυτό το πήγε στο χείλ. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα. Πριν πάμε στο ΠΑΟΚ πάνω 20 για να το έχουμε για μετά. Λοιπόν, στον Άρη, να πούμε τι γίνεται λίγο τώρα. Και εδώ τώρα δώσε βάση. Γιατί μαθαίνω. Ο Στόπερ, ποιο παίζει εκεί τώρα, ο Μαύρο ή ο Πίρσμαν. Ο Πίρσμαν θα παίξει. Πολύ καλό. Ο Πίρσμαν πολύ θα καλό. Παίξει. Ναι. Ο Πίρσμαν μαζί με τον Φαμπιάνο, μαζικού και τα. Αριστερό Στόπερ, ο Πίρσμαν, δεξιό Φαμπιάνο, μαζικού και ο άλλο Εμπακατά. Εμπακατά, αυτή θα είναι. Τώρα το πρόβλημα ξεκινάει μετά και εδώ πρέπει να μάθουμε τι γίνεται γιατί υπάρχει ο Μίχλη. Ο Ντουκουρέ είχε ένα θέμα με το γόνατό του όταν ήρθε. Δεν μπορεί ο Ντουκουρέ, το έμαθα. Ναι, έφυγε, πήγε στην Ισπανία ο Ντουκουρέ. Πάει ο Ντουκουρέ, τι εννοείς πάει. Πάει για ένα μήνα, πάει για δύο, πάει για τρεις, πάει για δέκα μέρες. Βρήκα μια αγκόμενα στην Ισπανία, ξέχασε το του Ντουκουρέ. Ωραία, ο Ντουκουρέ πάει. Θα το ψάχνουν σαν το Ζαμπά, στον Άρη που ψάχνετε το Ζαμπά. Το Ζαμπά που τον τελειώσαμε εμείς, τέλος, γεια σας το Ζαμπά. Και το τελειώσετε μετά από ένα χρόνο. Εντάξει, το τελειώσαμε. Λοιπόν, άρα Ντουκουρέ σίγουρα εκτός. Πάει ο Ντουκουρέ. Άρρωστος, ούτε χθες προπόνηση, μάλλον δεν παίζει τώρα, δεν παίζει ως κάπο και φαίνεται ότι θα βάλει το Μαύρο αντί για στόπερ, θα τον βάλει χαφ. Όχι, δεν θα κάνει αυτό. Θα σου πω ότι θα κάνει τώρα γιατί το έχω το ρεπορτάζ. Και θα βάλει τον Γκαρσία. Τον Γκαρσία θα βάλει. Θα βάλει τον Ματέο Γκαρσία, θα βάλει εκεί σαν εξαροχτάρι κάπως. Θα βάλει τον Γκαρσία, δηλαδή θα παίξει με τους δύο Γκαρσίες τον άξονα και ο τρίτος ποιος θα είναι. Ο Διόπ, ο πιο αφελής από όλους. Ναι, ο πιο αφελής από όλους. Κόκκινη κάρτα χάφ του Άρη. Ναι. Μπέναλτι εις βάρος του Άρη. Θα παίξει επομένως με τον Διόπ, ο οποίος για μένα είναι ο πιο αφελής από τους εκεί τα εξάρια. Και το άλλο ερώτημα που έχω να σου κάνω είναι ένα σπέκτη. Ο Γκαρσία είναι πτώμα. Ο Γκαρσία είναι παιχταράς, δεν μαρκάρει. Ναι. Ο Διόπ είναι θερσερής. Ναι. Δηλαδή
τι να σου πω, το ψηφίδι τη Δευτέρα, άμα τον βάζανε, πιο που καλά, φάμε, πιο καλά, το ψηφίδι, ναι, ναι. Θα κρατούσα την μπάλα, θα κάναμε κατοχή τη μπάλα, ναι, ναι. Θα κάναμε άμυνα με κατοχή τη μπάλα, Φαλακρέ, και θα κρατούσαμε το αποτέλεσμα. Τη Δευτέρα θα σα βγάλω βιντεάκια επικά, εσά του δύο. Επικά βιντεάκια. Λοιπόν, επομένω πάει με Ματέο Μανού και τον Τιόπα από πίσω αναγκαστικά, η Τούρμπε Μαντσίνη και κορυφή ο Γκρέι. Δείχνει να ενεργοποιείται ο Ζερβινιό από ό,τι μαθαίνω από τα ρεπορτάζ. Ο Ζερβινιό, ναι, ναι, ναι. Έχει κάτι, έχει μια ταβέρνα, τα ψητά της παρέας εδώ κάτω, στον Παπάγου. Άμα τον πετάξει στο Ζερβινιό, το Ζερβινιό εκεί, θα φάει και τον εστιατόρα. Μα δεν είδε στα μάγουλα. Ναι, εντάξει, ρε, εγώ δεν ξέρω τι τώρα στο ρεπορτάζ. Αυτό το τσουβάλι περιμένει να παίξει μπάλα. Σιγά σιγά θα παίξει, θα κάνει. Ρε, φίλε. Εντάξει, τι να παίξει, είναι τα ψωφίνια, ρε. Αυτά εδώ. Γιατί να μην παίξει. Καταρχήν, χαλά τη διατροφή του. Τρώνε τα σούσια, τρώνε τα αυτά, έρχονται εδώ. Μόνο να μυρίσει. Μόνο να μυρίσει. Δηλαδή, λε κάνω. Μια σούβλα, έκανα πίτα γύρω, κάνα τέτοιο. Τώρα περάσω εγώ, κάνα πιτσόλι. Παρέσει να πω, ναι. Τρώει γυνά κτλ. Ρε και την πέτσα θα φάω του. Και την πέτσα του εστιατόρα θα φάω. Μόνο την μυρωδιά να πούμε. Θες την πέτσα, τι θες την πέτσα. Εντάξει, οκ, okay, λοιπόν. Βέβαια, μόνο να μυρίσεις, ναι. Δεν μπορείς να αντισταθείς. Τον είδες ένα κόλο που έχει κάνει. Ο τρίτος κόλος, ναι, ναι. Είναι του Ζερβινιό. Τρίτος κόλος. Δηλαδή, Μενεγάκη, δηλαδή βάζει Μενεγάκη, Μαρσέλο, Ζερβινιό, Ζερβινιό, που πάει ενδιάμεσα. Ο Ζερβινιό τρίτος. Πάει τώρα στο φαρμακείο, στο πιστινό του Μενεγάκη. Ναι, έρχονται στα πέναλτι. Θα παίξουν στα πέναλτι ποιο είναι πιο. Μενεγάκη, Ζερβινιό, για να πάμε στο τελικό με τον Μαρσέλο που είναι νούμερο 1. Έτσι δεν το συζητάμε. Ο Μαρσέλο είναι Champions League κόλο. Champions League του Μαρσέλο, βέβαια. Εντάξει, να το δούμε. Θα παίξουν μπάλα τώρα αυτοί. Κάτσε ρε φίλε, παιχταράδες ήταν. Παιχταράδες αλλά... δεν συζητάμε. Και ειδικά ο Μαρσέλο, άσο τώρα, γιατί δεν είναι η ίδια κατηγορία. Ήτανε. Κάποτε θέλω να φέρω τον Ροναλντίνιο να παίξει μπάλα εδώ στην Ελλάδα. Θα βογκούσαν τα μπουζουξίδικα, άσο, δεν υπάρχει. Τι να τα αγόραζε και 2-3 αυτό τώρα γιατί είχε και πολλά λεφτά. Αλιμπέρτη, η μαύρη Αλιμπέρτη, τι μπάλα να παίξει. Η μαύρη Αλιμπέρτη. Λοιπόν, επομένως ο Άρης πάει με αρκετά προβλήματα, κυρίως στον άξονα. Σήμερα θα προπονηθούν ο Εγκουλού που επέστρεψε από την Κορέα. Θα τον έχει και αυτόν στα υπόψη για να τον βάλει ως αλλαγή, υποθέτω, αν χρειαστεί εκεί στο εξάρι. Ο Άρης εκεί για να πάρει αποτέλεσμα. Στο Βόλο, ναι. Πρέπει να έχει 75% κατοχή μπάλας, γιατί όταν θα έχει ο Βόλος την μπάλα, οι Αριανοί πρέπει να κλείνουν τα μάτια. Όσοι έχουν πίεση θα πάρουν σκόρδο, χάπι να πέφτει. Δηλαδή, μόλις πάρει ο Βόλος την μπάλα και πάει κάθετα, θα έχει φάουλ, κίτρινες κάρτες, μπέναλτι, ιστορίες κτλ. Ο Άρης για να θωρακίσει αποτέλεσμα πρέπει να κρατήσει την μπάλα πολύ. Πρέπει να έχει μεγάλη κατοχή μπάλας. Εντάξει, πρέπει να κρατήσει την μπάλα ο Ματέο με τον Μανού. Αυτοί οι δύο πρέπει να την κρατήσουν. Γιατί ο άλλος δεν μπορεί να την κρατήσει. Όταν τη χάσουν την μπάλα, και άμα είναι μάγκας ο Μπέος και τους δώσει και εντολή, χτυπάτε τα χαφ. Γιατί ο Μπέος μπορεί να το πει και τον προπονητή στο ξενοδοχείο. Μπορεί να το πει. Αυτοί οι χαφ δεν μαρκάρουν. Χτύπα τους εκεί πέρα. Μπορεί να το πει. Τον έχω ικανό να το πει γιατί βλέπει μπάλα. Μπορεί να είναι. Έχει και παίχτες διαβολιστές ο Βόλος. Δηλαδή, μόνο αυτό ο Φερνάντες. Που χώνεται εκεί η σφίνα ανάμεσα στα χαφ. Μόνο ο Φερνάντες πέσε πάνω στα χαφ, ναι. Να πάρεις κάρτες και τέτοια και η εξτρέμ άστα μπακγύρνα στο κέντρο. Την έκατσε τη βάρκα ο Άρης και στο κέντρο του γήπεδου. Λοιπόν, θα το δούμε το μάτς και στοιχηματικά στο βιντεάκι. Μάτς κακών ειδήσεων για τα χαφ του Άρη. Τα χαφ. Ωραία. Δίνω ανάσες, έχω σμαράγδα εδώ για αθλητικό δελτίο. Θα επιστρέψουμε με το ντέρμπι, να δούμε και εκεί πώς θα κατέβουν οι δύο ομάδες. Καταρχήν άκουσα χθες τον. Ναι, ανάσες είπαμε ρε, ποιον άκουσα. Τον λοχαγό του Μετρόπολης, τον επιλογία του Μετρόπολης. Ποιος είναι? Τον Καστάνη. Α, μάλιστα, ναι, τι τον άκουσες? Χαρά είναι να πούμε, έκανε 3.000 εισιτήρια ο ΠΑΟ κτλ. Θα πάμε για sold out κτλ. Καλά, και εγώ λέω. Βαράει καμπάνα, ένα μισή ώρα. Δεν θα γίνει, λες. Εγώ λέω sold out, θα τρίχε. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 3 ντέρμπι, σε κανένα μάτς δεν έγινε sold out ως τώρα. Δεν πρόκειται να κάνετε sold out. Ούτε ο Παναθηναϊκός έκανε sold out με την ΑΕΚ, ούτε ο Άρης έκανε sold out με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τον Ολυμπιακό. Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Αλλά νομίζω ότι θα έχει πιο πολύ κόσμο από όλα τα άλλα ντέρμπι. Θα έχει πιο πολύ κόσμο, αλλά sold out δεν πρόκειται να γίνει. Συμφωνούμε και εγώ κάπως έτσι το βλέπω τώρα. Αυτό που λέει και ο Καλαϊτζίδης, εκτιμώ και θεωρώ ότι δεν θα γίνει. Λοιπόν, πάμε σε κομψό Ντίνο, πάρε τις ανάστες σου. Μάλλον πριν πάμε, όσοι έχετε συμπτώματα συχνοουρίας, νυχτουρίας, δυσκολίας στην έναρξη της ούρουσης, ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συνδέεται με την προστατήτιδα ή αλλιώς υπερπλασία του προστάτη. Η Μεναρίνη, μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες,
προτείνει ένα φυσικό τρόπο αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Το πρόσταμο, φίλες και φίλοι, ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει εθανολικό εχείλισμα του φυτού Serenoa Repens, το οποίο προτείνεται από την Επιτροπή Φαρμάκων Φυτικής Προέλευσης. Βοηθάει στη φυσιολογική ροή των ούρων, τη μείωση της συχνότητας της ούρησης και ελαττώνει βέβαια τη διαταραχή ύπνου λόγω ούρησης. Το Prosamol είναι το νούμερο ένα συμπλήρωμα διατροφής σε πωλήσεις στα φαρμακεία στην Ελλάδα. Μία κάψουλα την μέρα αρκεί. Prosamol συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Θα πάμε σε κομψό μετά τη Σμαράγδα μας και επιστρέφουμε με το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής. ΠΑΟΚ Πανάθα. Γράφεται στα γήπεδα της ΕΟΝ, φίλες και φίλοι. Απόλαυσε την Premier League, τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Αγώνες στη Super League και πλούσιο αθλητικό θέμα από κορυφαίες διοργανώσεις όλα σε ένα μέρος. Απόξε τώρα τα προγράμματα Aeon Plus μέχρι 39 με 3 μήνες δωρεάν για να μην χάσεις καμία αθλητική στιγμή όπου και αν βρίσκεσαι στην Nova, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά στα 42 μετά τις 9 Μετρόπολης ακούτε. Ραπ και κουλ εδώ πρωινάδα μαζί με Κάζα, το φιλαράκι μου. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Τίνος μας ακούει κάτω από ζωγράφους, Τίνο. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια. Α, τώρα είσαι δίπλα στο γήπεδο. Δεν θα κάνεις καμιά τσάρκα εκεί? Δεν γουστάρω, ρε. Άμα σου φέρει, σε πάρει ο Μελισανής, ρωτήσεις, πει, ραπ. Άμα με καλέσουνε, όπου με καλούνε πάω. Θα πας. Ναι, όπου με καλούνε πάω. Θεσμικά όποιος μου πει, θέλω να σε γνωρίσω. Ναι. Δηλαδή είναι ο δήμαρχος του Βόλου, είναι ο δήμαρχος Καρδίτσας. Θα πας. Είναι προσβολή να και αυτό πας. Είναι το σωστό για μένα. Φυσικά θέλω να σε γνωρίσω. Δεν πας. Μπορεί να μην πας. Ναι. Είναι αγένεια. Εγώ όσο και αν σου φαίνεται παράξενο και στους ακροατές. Εμένα δεν μου φαίνεται γιατί σε ξέρω ρε. Τι να μου φάνει παράξενο. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός εκεί που πρέπει και πάρα πολύ. Αγενής εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει. Είμαι δηλαδή στα δύο άκρα. Είσαι και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή δεν ξέρεις πότε. Θα τα πάω πολύ, ναι. Θα καθόλου. Το ξέρω. Δεν έχω μέση κατάσταση, ας πούμε. Ναι. Με χλιαρό νερό δεν είσαι, είσαι στο ή κρύο. Θα κάνω εκπομπάρα, ναι. Σαν μάπα εκπομπή, δεν υπάρχει η διάμεση. Χλιαρή δεν πρόκειται να είναι. Λοιπόν, πάμε στο ντέρμπι. Την Κυριακή 9:30 βράδυ, με το που τελειώσει δηλαδή το παιχνίδι στο Βόλο. Στην Τούμπα, η οποία δεν ξέρω αν θα είναι sold out, αλλά θα είναι το γεμάτη. Ποδόσφαιρο, ναι. Το ποδόσφαιρο θέλει άσοχη. Το ποδόσφαιρο θέλει άσοχη, συμφωνώ. Ναι, για να με, διπλό, με διπλό θα έχουμε. Με διπλό θα έχουμε να ξεπέκει, λέμε ναι. Μα μου, ναι και τα λοιπά. Όχι, δεν το θέλω το διπλό. Λοιπόν, πολλά θέλω, προβλήματα. Θέλω... Πολλά ναι. Προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Να τα βάλουμε λίγο κάτω και θα πεις και τι θες και πώς το βλέπεις το μάτς. Καταρχήν, ο Κουλιαράκης παίζει. Όχι. Αν είναι καλή η ενημέρωση, η σωστή που όχι, έχω. Είναι κακό. Ο Κουλιαράκης μάλλον θα το μάθουμε στην διάρκεια της ημέρας. Μάλλον έχει κλάσει. Μάλλον. Είναι κακό. Ναι. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει προσώτα. Mm-hmm. Είναι θρασής, είναι κρύο αίμα. Είναι αριστεροπόδαρο στόπερ που σημαίνει ότι ξέρει μπάλα. Όσο περνάει ο καιρός τα παιχνίδια θα τον κάνουν καλύτερο. Και του κόβει τη φόρα τώρα. Του κόβει τη φόρα. Έχει δίκιο. Λοιπόν, τη θέση του γιατί. Πάρε τώρα πέρα από την πλάκα. Πέρα αυτό που έκανα το τρολ. Ξέρω τι τρολάρι. Εγώ το Κουλιαράκι το πιστεύω. Α πέρα από την πλάκα. Τώρα να μην λέμε. Χαζομάρε, ναι, φαίνεται το παιδί ότι έχει να δώσει. Κουλιαράκι τώρα θα είμαι τώρα ποδοσφαιρικά με συγχωρεί λακαμά. Να μην πω ότι αυτό έχει μέλλον και προοπτική. Έτσι. Είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν θα παίξει. Περιμένουμε είναι να δούμε αν θα έχει θλάση ή όχι. Αν την κλείτωσε τη θλάση ή όχι, αλλά θα δούμε. Την θέση του, από ό,τι μαθαίνω από τις προπονήσεις του, θα πάρει ο Νάσμπερκ. Ο οποίος είναι και αυτό αριστερό στόπερ. Δεν είναι δεξί στόπερ όπως ο Κάρκας. Αυτό τώρα έχει ταράδεις. Άκου τώρα. Εγώ σου λέω είναι καλός παίκτης. Ναι. Δεν το ξέρω. Ναι. Αλλά θα πάρω το καλό σενάριο ότι είναι καλός παίκτης. Τι ρυθμό μπορεί να έχει αυτό τώρα. Έπαιξε το φιλικό με τον Πασαραϊκό. Τι να σου πω άλλο τώρα. Δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή προέρχεται παιδί... και αυτός από θλάση. Και αυτός προέρχεται οπότε, από θλάση. Οπότε ναι. Αυτό το παιδί, εγώ σου λέω είναι καλός. Ναι. Δεν σου λέω ότι δεν κάνει. Δεν το ξέρω, δεν τον είδα. Τι να σου πω. Αλλά από θλάση και από μη ρυθμό και να μην πάει καλά, δεν θα τον κολλήσω εγώ την Κυριακή. Θα το δούμε. Πάντως αλλαγή στα στόπερ θα έχουμε και στον Παναϊκό σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Θα τα βάλουμε σειρά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με Νάσμπερκ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχουμε. Νάσμπερκ Ίγκασον. Κακό για τον ΠΑΟΚ, γιατί το δίδυμο δεν το πειράζεις. Δεν το πειράζεις, ναι, σωστά. Δεξιά θα είναι ο Λίρατζης ευτυχώς, ο οποίος... Τον αγαπάω τον Λίρατζη. Τον αγαπάς τώρα, άρε μπαγάσα ένα χρόνο, με έβγαλε στο λάδι ένα χρόνο εκεί από την... Πώς λένε την Καβάλα και την περιοχή, του Ζαγοράκη, με έβγαλε στο λάδι ένα χρόνο. Και αριστερά πιθανολογώ ότι θα ξεκινήσει ο Βιερίνια, ο οποίος έχει πολύ καλή παράδοση με τον Παναθηναϊκό και με ασίστ.
ο Βιερίνια για να παίξει. Mm-hmm. Πάει να πει ότι η Ρουμάνα είναι μπροστά. Ζήφος μπροστά. Δεν θέλει πρώτον εμπειρία και δεύτερον, σου λέει άμα δεν τραβήξει ο Βιερίνια κουραστεί, θα πετάξω την Περμανάντ να. Ναι. Το Τσαούσι λες. Το Τσαούσι. Δεν κακή σκέψη. Σου λέω Τσαούσι νέο είναι. Το Τσαούσι μπορεί να το βάλει μετά το 65-70, αλλά τον θέλει τον Βιερίνια. Τον θέλει τον Βιερίνια. Άμα κουραστεί ο Βιερίνια. Ή μου τραβήξει κανένα γάμπα, κανένα αυτό, τον πετάω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Άρα πίσω ουσιαστικά μόνο ο Νάσμπερκ θα αλλάξει στη θέση του Κουλιεράκη. Πίσω του... τώρα αυτό. Περιμένουμε να δούμε αν είναι πλάση, ναι. Από τη μεριά του Κότσιρα και του Αϊτόρ. Δεν θα υπάρχει Κότσιρα. Θα τα πάμε, θα τα πούμε και τον Παναϊκό. Ωραία, τότε ο Αϊτόρ. Δεν θα υπάρχει Κότσιρα από εκείνη την πλευρά. Θα υπάρχει Σάντσε. Ο Αϊτόρ, ναι. Και ένα χάβ να βάλει εκεί και τα λοιπά. Θα σε χτυπήσει από τη μεριά του Βιερίνια, να το ξέρει. Είμαι σίγουρο. Εγώ αν ήμουν προπονητή. Χτυπάω από εκεί. Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα χτυπήσει από εκεί. Από δεν το συζητάμε. Ναι. Μπροστά από τον Βερίνα λογικά θα είναι ο Ζήφκοβιτς. Μπροστά από τον Λίρατζι θα είναι ο Νάρη 100%. Κοίτα, λογικά βάλει το Ζήφκοβιτς που μαρκάρει. Ο Ζήφκοβιτς παίζει back half πλέον και στην Σερβία. Την έχει μάθει θέση πολύ καλά. Αλλά θέλω το βρωμοπόδαρο, το σέρβικο, το βρωμοπόδαρο, το σέρβικο πόδι του 40 νούμερο που φοράει. 40, ναι. Ναι, να πει μέσα στην περιοχή να τριπλάρει να κάνει. Άστα τώρα του κάνει απ' τη γραμμή απ' έξω του κόλτα 9 μέρα. Τριπλέτα στα χαφ. Ναι. Κούρτιτς μαζί με τον Ντάντας, το φίλο του. Και μπροστά, εγώ βάζω μισό ευρώ ότι μπορεί να είναι ο Καντουρί αυτή τη φορά. Ναι, αν δεν είναι ο Καντουρί, θα μπει πάλι ο Αγκούστο και ο Καντουρί θα μπει κάποια στιγμή σίγουρα. Αυτό είναι. Ναι. Μπροστά ο Λιβέρα. Έτσι είναι δεκάδα του Πάου σχέδιο. Τώρα τι θα γίνει τώρα. Ναι. Άκου τι θα γίνει. Εδώ στο Αγία Όλγα εδώ, ναι. Έχει ωραίες ενέσεις. Έχει, μεγάλες. Έχει ένα τμήμα, ναι. Εγώ έχω το προνόμιο να είσαι υγειονομικό ή δεύτερη μου γυναίκα. Οπότε ό,τι πάθω, τζάμπα, δεν πληρώνω τίποτα. Λοιπόν, μπαίνω μέσα και λέω, κοιτάξτε κύριε, δώστε μου μια χαλαρωτική ενέση. Μέθη να σε γιατί θα δω ή τον Αγκούστο στο δεκάρι ή τον Καντουρί. Ναι. Θέλω να μου δώσετε και άλλη μία για τον Κούδα που είναι φίλος μου. Ναι. Μόλις τους δει αυτούς την ώρα ή τον άλλον, ναι. Μπα τον πιάσει καμιά ταχυκαρδία. Δώσε μου λοιπόν το ηρεμιστικό. Είναι αυτό το πράγμα, ρε Σαββίδη. Για αυτούς έχουμε τώρα, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Γι' αυτό φωνάζαμε. Με συγχωρείς πολύ. Βλέπαμε τον Μπαχ με τον Μπατατούδη. Πρέπει το βλέπαμε, ναι, οκ, okay, δεκτό μαζί. Τι να κάνουμε. Πράγμα, τώρα. Να κάτσω να το δω, δεν θέλω να γκρινιάζω άλλο. Τελείωσε, αφού δεν αλλάζει κάτι. Ρε Νίκο, άλλο. Εγώ σου λέω κερδίζεις κιόλα. Ναι. Δεν βλέπετε αυτό τη τριάδα, ρε. Θες κάτι πιο ζωηρό. Δεν βλέπετε. Θέλω κάτι πιο ωραίο. Εντάξει. Κάτι πιο... Δεν έχεις άδικο. Τι να το κάνω. Εγώ σου λέω κερδίζει. Δεν σου λέω εγώ. Πρέπει να κερδίσω εγώ λέτε. Και τη Δευτέρα εδώ θα γίνει μαλλιοβράση. Α κερδίσω εγώ και μια χαρά. Ο Κλαβάς τώρα με έπαιρνε τηλέφωνο. Γι' αυτό μαζεύεσαι. Γι' αυτό μαζεύεσαι. Λέει, άμα κερδίσει ο Πάο. Μην έρθει Δευτέρα. Να μην έρθει Δευτέρα. Γι' αυτό μαζεύεσαι. Θα σε δώσω το δάχτυλο στο πνευμόνι μου, λέει. Εγώ τον άκουσα, γι' αυτό το σίγουρο διπλό έγινε χ τώρα. Εν τω μεταξύ, όταν γυμναζόμαστε με τον Κλαδά σε διπλανά. Ναι. Πώς τα λένε, διαδρόμους. Ναι. Εκεί που τρέχουμε με το δάχτυλο, κλατ, μου δίνει μια. Πάω σπίτι. Μελανιά, ναι. Αφού τα δάχτυλα του είναι δαγκάνες, ρε φίλε. Λοιπόν, η Πανάθα κατεβαίνει με τον Πρινιόλι. Το ρεπορτάζ που έχουμε από κάτω και μιλάμε και με τα παιδιά λέει ότι θα αλλάξουν τα στόπερ τους. Θα πάνε δηλαδή με Μάγνουσον και με Σέγκεφελτ που είναι καλά. Άκου τι κάνει αυτός. Εγώ το είπα στον Καρατζαφέρη, το είπα και στο ραδιόφωνο μας, στο συντακτική που κάνουμε το εξής. Θα είναι εγκληματίας ο προπονητής του Παναθηναϊκού αν δεν προκυνήσει αριστερό στόπερ τον Μάγνουσον. Και αυτό γιατί το λέω. Το παιχνίδι είναι μυαλό στα στόπερ, δηλαδή στα ντέρμπι. Και αυτό όμως έρχεται από απραξία και από θλάση. Βεβαίως, και από τραυματισμό. Θα βάλει το Σέγκεφ. Ναι, άκου τώρα. Ναι. Ένας λόγος που θα τον έβαζα εγώ μπορεί να έβαζα τον Μπούγκουρα ή τον Σάρλια. Ο Μπούγκουρα. Ο Σάρλια δεν παίζει καθόλου, να ξέρεις. Ο Μπούγκουρα παίζει να είναι ο ένας από τους δύο. Εγώ αλλά μάλλον για Σέγκεφ με τον Μάγνουσο πάμε. Εγώ τον Μπούγκουρα που είναι σε φόρμα θα τον πέταγα δεξί στόπερ και αριστερό τον Μάγνουσο. Θα έπαιρνε αυτό το ρίσκο. Παίζει αυτό το σενάριο. Και για ποιο λόγο ακόμα. Για ποιον. Ο Μάγκουσον τον είδα εγώ σε ένα παιχνίδι με ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού Νίκο. Με τη Σλάβια τον είδες. Εκεί τα έκανε αυτά. Έκανε πέντε ή τέσσερις, τη σημείωσα δεν θυμάμαι, ή τέσσερις ή πέντε. Μακρινές διαγώνες μαλλιές, σαραντάρες, ναι. Στο Χουανκάρ, ο Χουανκάρ έκανε τη σέντρα και θα έβαζε γκολ ο σκοράς να περάσει. Έχει τη μακρινή σαραντάρα κάτω που είναι ο Γκαρσία. Την έχει την παλιά. Όχι σαν τον Γκαρσία τόσο.
Εντάξει, στόπερ είναι αυτό. Πάντως ο Σάντζες θα είναι στα δεξιά. Ο φίλος μας, ο Πεστό, ο Κότσιρας, μπήκε την Τετάρτη, ξαναβγήκε την Πέμπτη. Δεν μπόρεσε. Χουάνκαρ από την άλλη. Αυτό που μαθαίνω και μου δείχνει ότι. Αυτό το αριστερό στόπερ και ο αριστερό μπακ, ναι, του Παναθηναϊκού έχουν την κάθετη, την μπάσα, που μπορεί να σε βρει στην πλάτη. Άρα ο Λουτσέσκου πρέπει να είναι, επειδή έχει αργό χαφ στο κέντρο και ο άλλος στα μαρκαρίσματα είναι λίγο φλόρος ο αδύνατος. Ο Ντάντας. Όταν ανεβάζει τον ένα μπακ ψηλά, ο άλλος πρέπει να είναι με το στόπερ κοντά, μην φάει την κόντρα. Ο Παναθηναϊκός θα τη χρησιμοποιήσει την Εγώ κόντρα. Πιστεύω θα σημαδεύουν τον Βιερίνη εκείνη την πλευρά και είναι και η πλευρά που είναι και ο Κούρτης κινείται, ναι, κυρίως στα χαφ. Αλλά στο χώρο ο Παναθηναϊκός παίζει τη μεγάλη πάσα. Την παίζει. Ο ΠΑΟΚ δεν έδειξε στοιχεία ότι να έχει κακό αμυντικό transition. Αυτό όμως ο Μάτς πρέπει να το προσέξει, πώς θα διαχειριστεί το αμυντικό transition όταν έχει την μπάλα στα πόδια του με κατοχή ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό είναι και προτείνεται, ναι, γι' αυτό και προκρίνεται ο Νάσμπεκ και όχι ο Κάργας για αυτό το παιχνίδι. Αυτό όταν, που είναι πιο γρήγορο ο Νάσμπεκ. Πιο γρήγορο. Ναι, γι' αυτό όταν κερδίσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός ψηλά, θα πρέπει να πάει ο Αγκούστο στον Μπέρες επάνω, που είναι καλό στη μεταβίβαση τη μεγάλη. Πάρα πολύ καλό. Όχι καλό. Κατευθείαν, ή αν πάει μπάλα Μάκουρσον και πώς το λένε, στον μπακ τον άλλο τον Χουακάρ, κατευθείαν πριν προλάβουν να πέσει ένα παίκτη, να χαραμίσει ένα παίκτη. Ναι. Να μην κάνει τη μακρινή και σε βρει ανοιχτό. Είναι σημαντικό κομμάτι. Πάντως πίσω το τραζίσιο του ΠΑΟΚ δεν ήταν κακό. Πάντως εμένα ο τρόπος που μάλλον. Μόνο κακό τραζίσιο του ΠΑΟΚ το έκανε σε ένα γκολ στη Σόφια. Καλά, τότε ο ΠΑΟΚ ήταν άλλη ομάδα. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ. Η τριπλέτα στα χαφ του Παναθηναϊκού για τον Γιωβάνος μου δείχνει ότι πρώτη θα θέλει να μην χάσει. Αυτό αντιλαμβάνομαι, εάν είναι αυτή η τρεις. Κουρμπέλη, Πέρες και ναι, τον Τσέριν. Δηλαδή ουσιαστικά στο 4-3-3 που θέλει πάει να παίξει. Να το κλέψει αυτό τώρα. Αναγκιά σου. Και μπροστά θα έχει σπόρα δεξιά, Παλάσιο και αριστερά. Οι δύο αρσενικέ γριέ που είναι στον πάγκο. Ναι. Σαν αρσενικέ γριέ και οι δύο. Η μία αρσενική αγριά μάγισσα Μαντζίκα Ντεσπέλο του Παναθηναϊκού και ο άλλος την πιπεριά τη Τσούσα για μύτη ο Λουτσέσκου. Ο Λούτσι, ναι. Παίζει με δυο εξάρια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι σε υπολογίζει και πολύ καλά κάνει. Και ότι δεν θα περάσει πολύ κατοχή την μπάλα τα πόδια του. Και ο Τσέρι δεν είναι παίκτης πολύ κατοχής. Μην νομίζεις. Εντάξει, καλό είναι ο Τσέρι. Δεν είναι το μεσκάρι που θα πάρει, θα δώσει. Δεν είναι κατοχικός χαφ. Οπότε μπορεί αυτή η πονηρή μαϊμού, η γριά, η πονηρή μαϊμού, σε εισαγωγικά, δηλαδή σαν πονηράδο, όχι. Ναι, για το Γιωβάνο μας λες. Σαν ρατσιστικό, γιατί πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Ναι, αυτή, καλά κάνεις, μπράβο. Αυτή η πονηρή Αλεπού, λοιπόν, η πονηρή Αλεπού, σε παίζει με δύο εξάρια. Σε σέβεται, Νίκο. Δεν γίνεται να μην δε σε σεβαστεί σαν ομάδα, ρε φίλε. Παίζει σε μια έδρα, ίσως η πιο δύσκολη του πρωταθλήματος, ναι, σε μια έδρα που δεν κερδίζει εδώ και 5 χρόνια. Βέβαια. Εντάξει, δεν γίνεται και να σου πω και μεταξύ μας κάτι. Α, μπράβο. Ο Πόντος. Ο Πόντος δεν είναι κακός για τον Παναθηναϊκό. Καθόλου κακός. Είναι αίτητος. Το γράφω είναι πιο φανατική χθες το βράδυ που έτρωγα. Ναι. Πετάξει από την πλατεία, 5-6 να πούμε. Ο Πόντος καλός, πολύ καλός. Σέβονται τον ΠΑΟΚ. Ας είναι έτσι ο ΠΑΟΚ, το σέβονται. Ο Λουτσέσκου δεν άκουσε. Δεν άκουσε. Είναι κλίμα από Αθήνα. Ο Λουτσέσκου. Δεν μου είπε κανένα. Δεν βρέθηκε κανένα να μου πει: έλα ρε τώρα, χάλια είστε. Θα σα πατήσουμε και τα λοιπά. Διάβασα κάτι προχθέ, δεν το πήρε πρέφα. Στο Λουτσέσκου, ναι, που είπε: όταν θα μα έχουν υποτιμήσει όλοι, τότε εμεί θα κάνουμε την επίθεσή μα. Όχι, Λουτσέσκου, δεν σε υποτιμάνε με δύο εξάρια. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν τον υποτιμάνε. Είναι σωστά. Όχι. Ναι. Ο Ραπ, γιατί δεν πα σε ένα εγγένεια, γιατί δεν θέλει να δώσει 21 ευρώ, ρωτάει ο ένα. Εγγένεια είναι, ρε φίλε. Εγγένεια είναι. Θα σου πω κάτι. Έχω ξοδέψει τα τελευταία χρόνια τη ζωή μου πολλές χιλιάδες ευρώ. Ναι, σε πρόσωπο. Και με έχουν κλέψει και με έχουν κλέψει και με έχουν ξεγελάσει άλλες τόσες. Οπότε τα λεφτά τα έχω για τους άλλους και τα για μένα δεν τα έχω τα λεφτά, να ξέρετε. Ο Σάκης μου λέει: ο Παναθηναϊκός έκανε sold out με Λιβαδιά και με ΑΕ, γιατί έχει 10.000 διαρκείας και βγάζει άλλα 5 μόνο, λέει. Εντάξει, δεν το ξέρω. Κάτι άλλο. Δεν το ξέρω. Και το κάναμε θέμα. Ναι. Ποιο δεν κάναμε? Ο Καρυπίδης μου είπε ένα πουλάκι δικό του. Mm-hmm. Λέει, πες λέει εκεί πέρα, λέει, ότι ο πρόεδρος είναι πολύ στεναχωρεμένος με τα 4.800 διαρκεία το μούφο Αριανών. Το κάναμε. Α, το έκανα με τον Σαρόπουλο το απόγευμα. Ναι, δεν το είπαμε μαζί. Το κάναμε με τον Σαρό. Ναι, 4.800 είναι πολύ λίγα. Ναι. Πιο λίγα από πέρσι. 4.800 πέσω Σαρόπουλο είναι οι πίτσες που τρώει μόνο ο Σαρόπουλος στα Σαββατοκύριακα, όχι τις άλλες μέρες. Τι άμα τρελάει. 4.800 ευρώ τρώει πίτσες μόνο ο Σαρόπουλος με τα αγάπια Αριανή. Σας έχετε τον καλύτερο πρόεδρο από τον επόμενο 4.800, ο λαός του Άρη.
Ναι, εντάξει, είναι λίγα τα διαρκεία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, την Δευτέρα θα έχουμε Γιάννενα Πανετολικό. Τελειώσαμε για τα προγνωστικά. Θα τα δώσουμε αργότερα με τον Τίνο. Γιάννενα Πανετολικό. 6 ώρα. Κολοπέκρινο. Ναι, εντάξει. Δεν... Αλλά 8 η ώρα θα έχουμε επίσημα την έναρξη τη Αγία Σοφιά στο Πάπα Αρένα. ΑΕΚ Ιωνικός στι 8 τη Δευτέρα. Θα το κάνει αυτό. Τι ώρα είναι το μάτσο αυτό? 8. Δευτέρα. Δευτέρα, 8. 8 η ώρα. Εντάξει, θα γυμνάζω. Σαν αποτέλεσμα και σαν παιχνίδι είναι άσχημο. Θα από εδώ μέχρι την Φιλαδέλφεια. Πάω Γνωστάκο, Σπάρταθλο, ξεκινάω 8 με 9.30. Άσο τότε, δεν θα γίνει. Δεν θα οπότε γίνει. Θα πάω να προπονηθώ εκεί. Εγώ θα πάω με τον Βαραγιάννη εδώ πέρα από κάτω. Θα πάμε με τον Βαραγιάννη, είπαμε. Θα πάμε εδώ κάτω στο γυμναστήριο που έρχεσαι και εσύ συχνά πυκνά. Τα πρωινά. Άμα ψήνεις. Δεν έρχονται τραγουδίστρες. Κάνα δύο γκέι έρχονται εκεί. Μην πρωί. Ποιο θα γουστάρει την πίσω πόρτα ο Βαραγιάννης στα 55. Μη βρε, τι πράγμα είσαι, ρε εσύ. Μα ψάχνετε τραγουδίστρες. Εμείς είπαμε για τραγουδίστρες, εσύ το λες πάλι, ρε φίλε. Είπαμε, μ' άκουσα να λέω τίποτα. Είπαμε στο γυμναστήριο εκείνο το πρωί. Ποια τραγουδίστρια θα ξυπνήσει με 10.30 να δει στο γυμναστήριο? Όχι 10.30, 11, 11.30, πουρνό. Λοιπόν, εκτός από τη Super League. Τι πράγμα είσαι τώρα, τι. Μα πάω εγώ, δεν μου έτυχε τραγουδίστρια. Ένα σωματάρα γκέι με. Ήταν εκεί μαζί με σένα ο γκέι. Ναι, και κάνε πιο πολλά κιλά και τρελάθηκα εγώ. Και ήταν 23 χρονών όμως. Λοιπόν, έχουμε ματσάρες και στην Ευρώπη. Arsenal Tottenham Derby Λονδρέζικο το Σάββατο. Αν ψήνεστε νωρίς κιόλας, 2,5 ώρα νομίζω είναι το μάτς. Ο Ζάχαρη. Θα κάτσεις νωρίς, θα πάρεις. Και έχουμε και το Derby του Manchester την Κυριακή. Manchester City, Manchester United. Πότε? Πρωί κι αυτό. Πρωί. Πρωί και αυτό. Νωρίς και για μας νωρίς. 2 ώρα για αυτούς, 4 για μας πρέπει να είναι. Α, στο σταθμό εκεί έχει ένα. Θα τα βλέπεις εκεί. Μαγαζί που πάνε οι Πακιστανοί και βλέπουν. Θα χωθώ εκεί. Θα είναι καλό κραστέ για τη City, ναι. Γιατί η United ανεβαίνει πολύ. Άφησαν τον προπονητή, την προπονητάρα τον Τεχάγκ να δουλέψει και σιγά σιγά έρχονται τα αποτελέσματα. Όποιο βιάζεται και απολύει. Χατρίκο Κάλαν. Ο Χάλα χατρίκ, Εντάξει, δεν χατρίκ. Είναι. Χατρίκ ο Χάλα. Εντάξει, ο Χάλα τα βάζει. Αυτό ο αγριόφλωρο. Θα κάνει κάτι. Βγήκε λέει με μια γκόμενα, ναι. Και τη μιλούσε συνέχεια για μπάλα και σηκώθηκε και έφυγε γκόμενα. Τι θα έκανε, αλέφαντος δεν έχει βρει. Ούτε αλέφαντος. Δηλαδή το είναι σαν να βγαίνουμε εμείς και να τις μιλάμε για το ραδιόφωνο όλη την ώρα. Δεν έχει νόημα. Ίντε Ρώμα έχουμε επίσης το Σάββατο. Άλλη ματσάρα. 7 η ώρα. Είσαι Ρώμα, είσαι με τον Μουρίνιο μαζί. Είμαι με τον Μουρίνιο. Ματσάρα. Στην Ισπανία το πιο έτσι ενδιαφέρον παιχνίδι θα έλεγα ότι είναι το Σεβίγια Ατλέτικο Μαδρίτης. Και αυτό καλό. Και αυτό για εκεί το πάω. Και αυτό λοιπόν, για θα παίξω μια τριάδα. Ποια ρίχτη τριάδα, άντε να ακούσουμε και να κλείσουμε. Σεβίγια Ατλέτικο Χ. Κι, ναι. Βόλος Άρης Χ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Χ. 270 φράγκα με 10 ευρώ. Με 10 ευρώ πουλάκια. 3-9, 3-9-27. Τίνο. Αέρια και θα πας να ανάψεις ένα, θα πας να ανάψεις ένα κεράκι τώρα δίπλα εκεί στην εκκλησία. Ποια είναι αυτή η εκκλησία δίπλα εκεί? Εδώ, πώς λέγεται? Άκουγα τις καμπάνες. Κάτσε να ρωτήσω. Για ρώτα. Δεν κλείνω. Κάθε φορά που έρχομαι με περιμένει η ζητιά να την πάω σάντουιτς. Να την πάω, τόσο λέω, αφού δεν δίνεις εδώ. Να σε ρωτήσω. Ναι. Γιαγιά, να σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω. Αυτή εδώ η εκκλησία πώς λέγεται? Άγιος Στέφανος. Και εσύ από τη Θεσσαλονίκη είσαι? Εγώ κίνηση. Κίνηση το χωριό στη Θεσσαλονίκη. Μετά από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, εδώ βγαίνει μεροκάματα. Τι να κάνει η γιαγιά? Τίποτα, λίγα πράγματα. Εντάξει, από την κίνηση είναι η γιαγιά, μετατέφθηκε στην Αθήνα σαν την Τζέννη. Κατέβηκε κάτω, τι να κάνει. Η μία είναι στο νοσοκομείο, η άλλη ζητιανεύει. Αυτή που ζητιανεύει θα πρέπει να παίρνει πιο πολλά λεφτά από την Τζέννη. Σίγουρα θα παίρνει παραπάνω. Πήγε, να είστε καλά. Φιλιά κάτω στην Τζενουά να δώσει και σε όλα τα φιλαράκια μας που μας ακούνε εδώ στο Μετρόπολης. Ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Θα μείνετε Μετρόπολης όμως. Διότι σκητάλη παίρνουν δύο φοβεροί τύποι. Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης. Στις 12 όλη η δισογραφία της ημέρας με συνεντεύξεις και πολλή ενημέρωση. Μαζί θα τα πούμε το απόγευμα με Iron Mike Σαρόπουλο, ο οποίος θα μας κάνει και εξομολόγηση και σήμερα. Έχει και ένα ωραίο σουσού το απογευματάκι κάτω σε ένα μαγαζί. Θα κατέβουμε να το δούμε. Τώρα, μέχρι να σας δώσω σκητάλη στον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Να σας πω και κάτι πολύ, έτσι, πολύ ενδιαφέρον, διότι δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ έχω ευχηθεί πάρα πολλές φορές να μας έρθει κάτι πολύ ωραίο, ουρανοκατέβατο,
Όπως ξέρετε, το Regency Casino Θεσσαλονίκη είναι το ιδανικό μέρος γι' αυτό. Έχει περισσότερα από 750 slot machines και σε αυτά τα μηχανάκια σκάνε διαρκώς πενταψήφια νούμερα με jackpot καθημερινά. Το παιχνίδι στο καζίνο είναι λοιπόν μια αυθεντική εμπειρία διασκέδασης. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Οι πολυτελείς αίθουσες και η επιβλητική ατμόσφαιρα δίνουν στο καζίνο άλλο αέρα. Άπειρα slot machines, ετοιμαστείτε. Όλα αυτά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Καλό υπόλοιπο μέρας, καλό τριμεράκι, φιλιά στο σπίτι, να περνάτε όλοι καλά, μένετε Μετρόπολης, αμπιεντό!